Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. 17 Μαΐου του 2016. Τι έγινε σας σήμερα, Τζόρνταν? 17 Μαΐου του 2016. Τι έγινε? Πήρε σκύπελο. Πολλά γίνανε. Με τον Άρη. Μεγάλο πράγμα έκανα. Άμα είναι επιτυχία για τον ΠΑΟΚ το κύπελο, μεγάλο πράγμα. Πόσα... Καταρχήν ήταν δεδομένο αυτό. Πόσα πήρες? Ε? Πόσα κύπελα πήρες? Τέσσερα. Τέσσερα. Δεν πρέπει να το θυμάσαι ότι είναι ημερομηνία. Γιατί να το θυμάμαι? Γιατί το έχεις δεδομένο? Τι είναι να θυμάμαι? Δηλαδή, να θυμάμαι δηλαδή, που πήρα την κύπελο. Την καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, ποιος ήταν το φαβόρι τότε? Ο ΠΑΟΚ ήταν. Τότε τι να θυμάμαι? Με τον Ολυμπιακό να έπαιρνα δηλαδή κανένα ευρωπαϊκό τίτλο, ας πούμε, με την Μπάγερ, ξέρω εγώ, με το. Λέω τώρα. Να θυμάμαι, ρε παιδί μου. Κάτσε ρε, καλημέρα, Γιάννη Χιλιντή. Καλημέρα, καταρχήν, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Να ευχαριστήσουμε το παλικάρι δημόσια. Θέλει ή δεν θέλει? Όχι. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν τον ευχαριστούμε, αλλά τον ευχαριστούμε όχι δημόσια. Το στέλνουμε τα χαιρετίσματά μα. Ποιο ίντερνετ θα κάνουμε, ρε Σιμάκι? Λοιπόν, θα στείλουμε καλημέρα στο Ρωμαίο. Τίποτα άλλο δεν θα πούμε. Ο Ρωμαίος. Το ξέρεις το Ρωμαίο? Εγώ ένα Ρωμαίο που ήξερα ήταν τον Μπουζουξίδικο εκεί στην Καραόλη Δημητρίου. Τον άλλον τον Ρωμαίο και την Ιουλέτα του αυτό. Τι ήταν αυτό? Το άλλο τον Ρωμαίο, το Αλφα Ρωμαίο που είχαμε μικρό σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, μια Τζουλιέτα. Είχε ο παπάς σου Αλφα Ρωμαίο? Όχι, όχι. Ποιος? Εσύ είχε? Ένας ξάδερφος μου είχα και τον περνάγε. Τζουλιέτα? Ναι. Τζουλιέτα ή Τζούλια? Τζουλιέτα, ρε. Τζουλιέτα. Δεκαετία 80 άρα ήταν. Δεκαετία 80, ναι. Καλά το λες. Τζουλιέτα. Ξέρεις ποιος καρφώθηκε με Τζουλιέτα? Πιο καλά ήξερα το Ρωμαίο εκεί που τραγούδαγε ο Καράς, λοιπόν, πριν γίνει η πρώτη φίρμα κι αυτός. Πού ήταν αυτό το Ρωμαίο? Αυτό ήταν Καραολή Δημητρίου στην Ηλιούπολη. Ηλιούπολη, όχι Ηλιούπολη. Καραολή Δημητρίου δεν είναι στο Εύωσμο. Ξεκινάει από τη Σταυρούπολη εδώ το αρχείο και πιάνει μέχρι την αερογέφυρα κάτω πάει. Πάει πολύ δηλαδή. Ναι. Κάνα 2 χιλιόμετρα. Τι λέει το Γιώργο του Γιακουμίδη, χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Γιώργο του Γιακουμίδη. Θα με πάρει ο Ραπτόπουλος από το χέρι λοιπόν και θα έρθω μια μέρα, κύριε Γιώργο, εκεί πέρα να τα πούμε και από κοντά. Ζεράντερ Παρτιέ. Μπράβο. Η καλύτερη αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς. Μάλιστα. Έχει σώσει κόσμο. Ναι. Ο Γιακουμίδης. Και έχει ένα κτίνος εκεί, το βοηθό του. Ναι. Εκείνος σε σηκώνει ανάποδα, σε γυρίζει. Α, είσαι γαϊδούρη, δεν υπάρχει θέμα. Χαιρετίσματα λοιπόν στο φίλο μας τον Γιακουμίδη. Νίκος Εφοριακός. Θέλει μήνυμα. Τι θέλει το βρωμόσκυλο? Αυτό με τον Τρέγια κάνει παρέ. Κώστα, οι Βάζελοι στο Sky έχουν αφιέρωμα στο Wembley, αλλά την κυραδέσπινα δεν την καλέσαμε. Ναι, ρε. Έπρεπε να την καλέσουν και αυτήν. Να έχει τον Αντωνιάδη. Γιατί, τι έγινε, σα σήμερα ήταν? 2 Ιουνίου δεν ήταν? 2 Ιουνίου ήταν το 71. Σε κάνα δύο μέρες έχουμε την. 45 χρόνια από το Wembley. Σε μερικές μέρες. Ναι. Έχουμε ναι. Τη γενοκτονία εμείς των Ποντίων. Ποια είναι η γενοκτονία? Τη γενοκτονία των Ποντίων. Τι είναι αυτή που πότε έγινε? 19 Μαΐ. Ποιο έτος? Το 1900 τότε. Καλά, ρε Ταγάρη. Είσαι Πόντιος. Γιορτάζεις γενοκτονία. Ξέρεις την ημερομηνία και δεν ξέρεις τη χρονολογία. Άρα είσαι Ταγάρη. Και τι κάνατε τότε, ποιοι μας γενοκτονήσανε? Άσε να μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί θα. Όχι, να μου πεις πότε είναι η γενοκτονία των Ποντίων. 19 Μαΐου. Τι γιορτάζουμε, ναι. Πότε έγινε αυτή? Δεν ξέρεις. Σε είπα. Με είπες το 1900 πόσο, έτσι. Τόσο. Και τι μας κάνανε, τι μας γενοκτονήσανε? Τι μας κάνανε, τι να μας κάνουν. Ποιος, τι. Μας φάξαν όλους. Ποιους? Μας σκοτώσανε, μας κυνηγήσανε, μας διώξανε. Γιατί, τι κάναμε? Τι κάναμε, για. Τι είδαμε, πει. Στην Τουρκία λέει αλλαγή πληθυσμών. Ανταλλαγή πληθυσμών. 22, ρε. Έγινε αυτό. Πότε, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Τώρα με πηδά στις ημερομηνίες. Να τις πάμε από την αρχή να τα εσύ πάρουμε. Δεν ξέρω την ημερομηνία, γιατί. Μας είπεσαν σήμερα χρόνια πολλά γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελο. Βεβαίως. Αυτό το θυμάμαι. Το 2000. Αυτό το θυμάσαι, γιατί το θυμάσαι. Εσύ γιατί να το θυμάσαι αυτό? Γιατί να το θυμάμαι αυτό? Ούτε ΠΑΟΚ, εσύ ούτε Αριάνος. Γιατί το θυμάσαι? Το θυμάμαι, ρε φίλε. Σαν σήμερα. Ναι, γιατί να το θυμάσαι? Έχει... Περάσαν 15, όχι 15, 13 χρόνια. 13 Απριλίου. 14 χρόνια μάλλον. Τι σχέση έχει? 13 Απριλίου του 1984 πέθανε ο Διονύσης Παπαγιάννου. Μισό λεπτό, μισό. Αυτό ήταν το 3. Δηλαδή, 13 ναι. Χρόνια έχει. Ναι, ναι, δηλαδή. 14 ναι. Απριλίου του 2012 ναι. Βούλιαξε ο Τιτανικός. Ναι. 25 Μαΐου του 2012 γεννήθηκε ο Πανταχός. Ναι. Τι να σε λέω τώρα, δηλαδή, θυμάμαι ημερομηνίες. Θυμάμαι ημερομηνίες. 28 Ιουνίου του 70 πήρε ο Άρης το κύπελο. Μέσα αυτή η ημερομηνία. 12 Μαΐου αυτή... του 2001 πάλι πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Ναι. Είναι χαρακτηριστικές οι ημερομηνίες. Ας το Google, μην γίνεσαι κόκκινος τώρα. Όχι, μην πατάς τα Google. Πες τι έκανε το λες, ξέρω ότι 3 ή 7 θα το δώσω στο Google. Μη γενοκτονία Ποντίων. Αδιάμαστος ήρθες. Πού, τι, τι, πού, τι, τι.
Καλά, ρε. Είδε τι πατάω. Τι μα κάνουν. Τι πατάω, είδε. Κούγκλ. Τι πατάω, πάτησα τίποτα. Έτοιμο είσαι. Τι να πατήσω. Τι να πατήσω. Τι να πατήσει. Θα πατήσει γενοκτονία ποντίων, σίγουρο είναι. Λοιπόν, κάτσε καταρχήν να πω κάτι γιατί, ναι. Γιατί να μην το ξεχάσω μετά στην πορεία. Ναι. Είναι ένα φίλο μου καλό και θέλει, ψάχνει δουλειά για ταξί. Έχει βγάλει την ειδική άδεια να γίνει ταξιτζή, θέλει, ρε παιδί μου. Να γίνει ταξιτζή. Να νοικιάσει δηλαδή. Αν υπάρχει κάποιο ιδιοκτήτη ταξί, οδηγό ταξί. Θέλει να αγοράσει ταξί ή να νοικιάσει. Όχι, όχι. Θέλει να δουλέψει ταξί. Ναι. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο ιδιοκτήτη ταξί. Ναι. Που να πονάει η κέρνα του, πονάει η γάμπα του. Ο οποίο έχει ολόκληρο ταξί. Ολόκληρο. Ή μισό ταξί. Ή ολόκληρο ταξί και δουλεύει το μισό. Ναι. Ή θέλει να το δώσει ολόκληρο να τον νοικιάσει. Ή το μισό ή ξέρω κάτι τέτοιο. Ή καμιά που πέθανε ο άντρα τη και. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή αν υπάρχει. Θέλει να νοικιάσει, ναι. Και αυτό παίζει. Μπορεί να πάρει εδώ στο σταθμό. Χείρα. Πεθαίνει. Ο άλλος της αφήνει ένα ταξί. Καλό είναι αυτό. Ναι. Εμείς άμα πεθάνουμε δεν αφήσουμε τίποτα πίσω. Εντάξει. Χρέη θα αφήσουμε, Τζόρνταν. Θα προλάβουμε. Ούτε το ρεύμα δεν θα πληρώνουμε. Θα προσέχουμε, θα προλάβουμε να εξοφλήσουμε. Δεν ξέρω να πούμε. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος τέτοιος ιδιοκτήτης ταξί λοιπόν, και θέλει να βάλει κάποιον άνθρωπο έτσι σωστό επάνω. Οικογενειάρχη με παιδί εγώ, και ξέρω εγώ. Πριν καμιά εβδομάδα πήρα ταξί να πούμε κάτι έβγα. Έπεσα σε αργανό. Να επικοινωνήσει με την εκπομπή μας. Να... ή με, τον, με την ηχοληψία μέσα, ναι. Να πάρει τον ένα, να αφήσει το τηλέφωνό του, ναι. Να τον πάρουμε εμείς. Είναι όντως για καλό, δηλαδή είναι καλός νοικοκύρης. Παίρνω ταξί από τη γειτονιά να πάω κάτω. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να πάρω τα μάξια να παρκάρω. Ναι. Μπαίνω μέσα πρώτη θέση. Ω, εσύ είσαι, Ρουαριανό είσαι. Λέει ναι. Τι ακούς. Γνωστό ήταν. Γέλο ράδιο. Ακούω. Ακούς. Ναι, αυτό και ο Γκαγκάτσης. Ωρε Μύρλα, μέχρι να με πάει στην Τζιμισκή. Πού πήγαινα στην Τζιμισκή. Πού πήγαινα. Δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Πήγαινα στην Τζιμισκή. Ρε με την γκρίνια, τη Μύρλα, ρε. Έχω τον μπάουξι. Μπιρ, 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 γέλο, ράδιο. Ω, μαν αδερφάκι μου να πω. Ναι. Πέθανε. Του λέω, τι κάνεις, ρε, δικό σου το ταξί. Όχι, με λέει, είναι, λέει, το νοικιάζω. Το έχει ένας ολόκληρο και το παίρνω εγώ, λέει, 12 ώρες. Και 12 ώρες να πούμε, το παίρνει ο άλλος. Κατάλαβες. Ναι. 12 ώρες το νοικιάζει, ό,τι βγάλει το παιδί. Καλά δύσκολη είναι. Δουλειά. Βέβαια δύσκολη. Πιάνετε. Γάμπα πιάνετε. Να σου πω εγώ. Άστα, αυτά δεν είναι πειράζει. Μέση πιάνετε. Δεν πειράζει. Αφιένα πιάνετε. Δύσκολη δουλειά γιατί το μυρουκάμα το βγαίνει δύσκολο. Ο σπόνδυλη αυτή και τα λοιπά. Και δεν κορομάς και ο νοσοκομείο. Το ξενύχτη είναι δύσκολο. Ναι. Το μυρουκάμα το βγαίνει δύσκολα. Η αναδουλειά είναι που σε κουράζει. Η ταλαιπωρία είναι που σε κουράζει. Όταν κονομάς, ξεκουράζεσαι. Α, ναι. Δεν κουράζει. Ναι, τώρα. Άμα δουλεύει, ρε παιδί μου, και κονομά, ξεκουράζει. Φαντάζεσαι, άμα δεν δουλεύει πολύ και δεν κονομά. Αν δουλεύει και δεν κονομά, γίνεσαι πιο κουρασμένο. Ξέρει τι κουράζει. Κουράζει ψυχολογικά. Δηλαδή, κοιμάσαι το βράδυ και το πρωί ξυπνά πιο κουρασμένο από ότι κοιμήθηκε. Ναι. Γιατί πήγε σπίτι χωρί φράγκα. Ναι. Μπαίνει και μέσα, δεν βγαίνουν και τα έξοδα. Φαντάζεσαι, πα πα πα. Δεν βγαίνουν τα πετρέλαια, δεν βγαίνουν τα ένσημα. Δεν βγαίνουν... Τι έφερε σήμερα. Ναι. Σου λέει, τι έχει. Χρέη. Oh. Δεν φτάνουν για τη δόση, δεν φτάνουν για εκείνο. Ναι. Αρχίζει μετά η γκρίνια, αρχίζουν τα προβλήματα. Χαλάει ο έρωτας. Όλα χαλάνε. Ναι. Ναι, είναι πέφτει η ψυχολογία. Ναι. Μη με μιλάς, έχω τα νεύρα μου, λέει ο ένας. Πώς με μιλάς έτσι, λέει. Πώς λέει άλλοι. Κοντράνθρωποι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αρχίζει είναι η ιστορία. Λογικό και επόμενο. Πώς λέει η γιαγιά μου, Ζαμπέτα, αρχίζει το πατριντή μετά. Έτσι. Λογικό και επόμενο είναι μετά να δημιουργούνται προβλήματα. Τρεμούς, ιστορίες, τον αντάλλο. Τραβάς και κανένα μπουρτ εκεί πέρα. Πάει και ο έρωτας. Λοιπόν, βγαίνει και άλλη με τα τερλίκια τη γιαγιά τη. Πάει ο έρωτας, δεν φέρνει και λεφτά όλο στο σπίτι. Ξανά πάει ο έρωτας. Ναι. Πάει ο έρωτας. Και άμα πέφτουν τα λεφτά, ξέρει τι ωραία είναι όλα μετά. Λες, ε. Άμα πέφτει το μυρουκάματο και κουβαλά στο σπίτι και ξέρω εγώ, όλα είναι καλά μετά. Όλα είναι καλά, λες. Τα λεφτά δηλαδή και κάνουν την ευτυχία. Τα λεφτά δεν κάνουν την ευτυχία, αλλά δεν φέρνουν τη δυστυχία. Άκου να δει, σοφό. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά. Δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν φέρνουν και τη δυστυχία, ρε φίλε. Ωραία το λέει. Ναι. Ωραία είναι ένα τρόπο, ρε παιδί μου, να λειτουργεί. Χθες με είπε το Πυθαγόριο θεώρημα. Εμένα με έκανε εντύπωση, όχι που το είπα, με έκανε εντύπωση που δεν το ήξερε. Ποιο? Αυτό εδώ. Το Πυθαγόριο θεώρημα. Εγώ ξέρω το Πυθαγόριο, το αεροδρόμιο στη Σάμπα. Θέλει να πάει ο άλλο στο. Να πάω στο βουνό για να βρω το συμμαθητή μου, να τον ανάψω χέρι, τότε πίστευα λίγο. Πήγε 10 φορέ. Πέθανε εκεί στο βουνό απάνω, στο Πυθαγόριο. Πήγε 10 φορέ στη Σάμπα. 8 φορέ ο δικό μα εκεί, ο ηχολήπτη. Πήγε 8 φορές, 10 φορές η Σάμμο, πήγε 8 φορές στο Πυθαγόριο, το πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο. Αλλά δεν ξέρω το Πυθαγόριο θεώρημα. Το και οποίο, τι πήγες να κάνεις εκεί, το οποίο, ποιο είναι. Δηλαδή, το οποίο, τι το οποίο. Το οποίο, τι λέει το οποίο. Τι το πες, πώς το έχεις χαρακτηρίσει, χθες.
Το Πυθαγόριο θεώρημα είναι, ρε παιδί μου, λέω, είναι ο εθνικός ύμνος της γεωμετρίας. Άκου να δείτε, βέβαια. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, κάνεις γεωμετρία και δεν ξέρεις το Πυθαγόριο δούμε, τι κάνεις. Ναι. Το τετράγωνο της υποτινούσης ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων κάθετων πλευρών. Κάνε με ένα τρίγωνο, μου λέει. Ποιος? Εσύ. Δεν μου είπες, κάνε με ένα τρίγωνο. Κάνε με ένα τρίγωνο. Ναι. Σε κάνω το τρίγωνο, λοιπόν, και η πλευρά η μεγάλη είναι υποτινούσα. Το άθροισμα αυθινής της πλευράς είναι ίσον με το άθροισμα των δύο άλλων κάθετων πλευρών. Ναι. Γι' αυτό το τετράγωνο, σε κάθε τετράγωνο όλες οι πλευρές είναι ίσες. Βέβαια. Κατάλαβες. Αλλιώς λέγεται, αν δεν είναι ίσες, λέγεται παραλληλόγραμμο. Ναι. Αν βάλεις δηλαδή δύο τρίγωνα, αν τα κόψεις, τα ενώσεις μάλλον δύο τρίγωνα και τα ενώσεις. Αν φας δύο τρίγωνα. Κάνεις ένα τετράγωνο. Γι' αυτό και οι πλευρές είναι ίσες. Ναι. Άμα ενώσεις δύο τρίγωνα, κάνεις ένα τετράγωνο. Οι πλευρές είναι ίσες. Και όπως έλεγε ένας συμπαθητής μου, ο Ντόπερμαν, το τρίγωνο είναι ισόπλευρο. Ισόπλευρο, ε. Ισόπλευρο. Ισόπλευρο. Είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή, πας κάπου σε ένα μέρος να ξέρεις γιατί, τι είναι αυτό το μέρος, τι βγάζει αυτό το μέρος, ποιος ήταν από εκεί. Πέντε πράγματα, ρε παιδί. Δηλαδή, εσύ όπου πας. Πας ένα μέρος. Δηλαδή, πήγες στο Κιλκίς εχθές πήγαμε. Τι ξέρεις για το μέρος αυτό. Το Κιλκίς τι να ξέρεις. Και διοικητή το Βαρδάκα. Εντάξει. Ωραία. Έτσι. Διοικητής ήταν ο Βαρδάκας. Το γνώρισες από κοντά. Ναι. 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 Εντάξει. Ναι. Τι, δεν συνέχισε την φράση σου και πάνε. Ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο Βαρδάκας, τον Βαρδάκα τον ξέρω χρόνια. Εγώ, βέβαια, ο Γιώργος Βαρδάκας, χαιρετίσματα. Καταρχήν να δώσουμε χαιρετίσματα σε όλο το Κιλκίς. Έτσι. Είδες, η υποδοχή χθες ήταν συγκινητική. Θαυμάσια. Ήταν αποθεωτική, μπορώ να πω. Όλος ο κόσμος σε αγαπάει. Εμένα δεν βάζω τον εαυτό μου, μας αγαπάει, γιατί εμένα όντως με αγαπάει. Έτσι. Εσύ ήσουν λίγο επιφυλακτικός, γιατί χοντροκόλες τις έλεγες, κακάσχημες τις έλεγες, πόντιες τις έλεγες. Τελικά είδες ότι είναι οι κοπέλες όμορφες. Ο κόσμος είναι πολύ καλός. Πήρες και τα δωράκια σου, πήραμε μάλλον τα δωράκια μας. Έτσι. Χαιρετίσματα στα φιλαράκια μας εκεί καταρχήν. Και στο Λαμπομπονέρα, βέβαια, τον Τριαντάφυλλο, σε όλο τον κόσμο εκεί που παραβρέθηκε, που στήριξε την προσπάθεια, που τα είπαμε από κοντά τρεις ώρες εκεί πέρα. Να στείλουμε χαιρετίσματα στο φίλο μας, τα γυαλικά εκεί, τα Κοντεσίδου, τον Κάριο, τον Δημήτρη που μας έδωσε και τις μπλούζες, την έδωσε στον Γρηγόρη την μπλούζα. Ναι, την κόκκινη. Μπράβο, ναι. Κόκκινη. Επειδή είναι κόκκινος, λέει, θα τον δώσω μια κόκκινη μπλούζα. Πάρετε κι εσείς από μια. Λοιπόν, 21 Ιουνίου, 88 είναι αυτό εκεί. Και επίσης, σε όλον τον νομό εκεί πέρα που ήρθανε και από χωριά, ξέρεις, εκεί πέρα για να μας δουν. Γιατί εσύ δεν, επειδή δεν τους γνωρίζεις, δεν ήξερες, νόμιζες ότι όλοι είναι από εκεί. Ναι. Ήρθανε και από τα διπλανά χωριά, ας πούμε, πολλοί κόσμος. Πολύ ωραίος κόσμος, λοιπόν. Αναθεωρείς αυτά που έλεγες για τους πόντιους του Κιλκίς και για τις πόντιες. Μια χαρά είναι. Τι κούκλες ήταν. Κορίτσια, τις είδες. Όχι. Τα κορίτσια, ρε, που περνάγανε από εκεί, δεν είσαι ότι είναι όμορφο. Το μάτσε βλέπα, ρε, έτσι, τα κορίτσια εδώ. Καλά, τα κορίτσια. Πώς τα κάνω, παιδί. Εντάξει. Οι πόντι όμως ήταν κάτι κεφαλάρες, κάτι μητάρες, κάτι αυτάρες, κάτι αυτό. Ήταν δυναμική. Αυτό δεν έχει σημασία να κάνει. Είδα και τον πρόεδρο του Κυλκυσιακού που τον δάγκωσε όλο την καταβολή. Το ταγάρι, τον πρόεδρο. Φιλαράκι μας, ο Παναγιώτης. Φιλαράκι μας. Πολύ καλό παιδί ο Φράγκο. Πάντα εξηγείται. Βέβαια, εδώ του φάγει την προκαταβολή ο άλλος. Δεν γνωρίζω εγώ. Λοιπόν, ποιο ίντερνετ να κάνουμε, ρε Μάκη? Ο Μάκης μας στέλνει από την κόλλη το ίντερνετ. Τι να κάνω, εγώ δεν είμαι τεχνικός. Έχουμε τον ακούω. Γιάννη, έχουμε τον ακούω. Ναι. Λοιπόν, πάνε μέσα να δεις τι σε θέλει. Ναι. Διάλειμμα δεν έχουμε, εσύ Γιάννη. Έχουμε και μισή. Α, πάμε σε ένα διαλυματάκι και ερχόμαστε να πούμε και τα πιεθεωγόρια θεωρήματα. Να πούμε τι γράφει εδώ. Ωραία, ούστη τρελάθηκα. Καθηγητής Πανεπιστημίου, ο αδελφός μου ο Τζόρταν. Από νέπε. Α, έτσι. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα, 54.340. Ο Σκάι κάνει αφιέρωμα στο Παναθηναϊκό. Φυσικά ο Αλαφούζος μόνο παρελθόν μπορεί να δείξει. Όταν βλέπετε τέτοιες ίδιες εκπομπές να μαζεύονται κάτι γέροι και να θυμούνται τα παλιά, καλές είναι. Αλλά όταν η ομάδα δεν προχωράει, δεν βγαίνουν κύπελα, δεν βγαίνουν πρωταθλήματα, δεν βγαίνουν ματσάρες και αναλώνεσαι στο παρελθόν και βλέπεις εκεί τα ασπρόμαυρα τι έκανε πριν 40 χρόνια ο Παναθηναϊκός, πριν 30 και 50 χρόνια, είναι βρώμα η δουλειά. Να παρελθοντολογείς δηλαδή. Λοιπόν, 9.55 και ενώ 54.340, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επανερχόμεθα. Συνεχίζουμε. Πάω και είδαμε χθες. Ο Ήβης παίρνει πόντους.
Καλά την μίση. Η ΠΑΕΠΑΟΚ κάνει μήνυση, μάλλον αγωγή, σε εφημερίδα του Ολυμπιακού, ναι, γιατί γράφει για μια τρομοκρατική οργάνωση σχετικά με τον ΠΑΟΚ, για έναν ο οποίος ήταν στην... Αυτή ο ΠΑΟΚ, εμπλέκει τον ΠΑΟΚ δηλαδή, ότι ήξερε ο Σαββίδης και τα λοιπά. Ο Σαββίδης ήταν έξαλλος και μηνύει την εφημερίδα, μάλλον την κάνει αγωγή την εφημερίδα. Πάντως στον χώρο του ποδοσφαίρου δεν ακούς τίποτα άγια πράγματα, να πούμε ότι, ξέρω εγώ, ακούς μισπηλία, ακούς προστασίες, ακούς καμένα αυτοκίνητα, ακούς εκρήξεις κτλ. Δηλαδή δεν ακούς τίποτα έτσι το οποίο να πεις, ρε παιδί μου, είναι το φύλαθλο πνεύμα, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, τώρα ναι, αυτά είναι, ναι, 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 είναι ναι, πράγματα ναι, τα οποία ναι, άλλοι είναι υπεύθυνοι για αυτά. Θα ναι, πάρουν το δρόμο ναι, τους, θα πάρουν τη νομική τους οδό, ναι, θα τα δούνε, θα τα εκδικάσουν, θα τα δούνε πώς θα γίνει, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρουμε. Εμείς τώρα, εμείς... Άρα εμείς δεν πρέπει να αφήνουμε τον κόσμο να μιλάει για. Το σωστό για είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ούτε για τον Ολυμπιακό, τον κύριο Μαρινάκη. Θα αφήσουμε να βγει ο πρόεδρος, δηλαδή να τα πει, να πούμε να. Να βγάλει την καμπάνα ή να βγουν. Όχι, ό,τι είναι να βγουν. Τεκμήριο τη αθότητα. Εγώ θέλω να βγουν όλα. Ό,τι είναι να βγουν. Οπωσδήποτε. Όλα, αλλά α τα μιμή και τα υπονοούμενα και τα αυτά. Όλα πρέπει να βγουν να καθαρίσει το σύμπαν. Να καταρρεύσει το σύμπαν. Να καταρρεύσει το σύμπαν. Γιατί να μην καταρρεύσει. Δεν θέλουμε να βγουν όλα. Να καταρρεύσει το σύμπαν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμένα με κάνει εντύπωση γιατί βγαίνουν τώρα σε τέτοιο χρονικό αυτό. Γιατί βγαίνουν τώρα αφού γίναν κάποτε, λένε αυτοί, α πούμε. Γιατί γίνεται τώρα. Μήπως ενοχλεί κάποιου κάτι. Για πάρ' το πάλι να το καταλάβω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, γιατί γίνονται τώρα αυτές οι συκοφαντίες, αν θέλεις, ας πούμε, αν τις πω εγώ συκοφαντίες, ή αν πω κατηγορίες, εν πάση περιπτώσει. Γιατί γίνονται τώρα και δεν γίνανε, ας πούμε, προπέρσι. Μου θυμίζει τον Αλέφαντο που λέει, γιατί κατηγοράτε ρε το Μαρινάκη, ρε. Εγώ. Όχι, δεν λέει για σένα. Μήπως φοβούνται, λέω κάτι. Μου θυμίζει τον Αλέφαντο, αφήστε ρε τίμιος άνθρωπος, ρε, που κάνει τα αυτά, ρε. Θαίζει κόσμο, ρε. Ναι. Τα ίδια μιλάμε και εμείς, λέω. Παιδί μου, άλλο λόγο. Ναι. Πέρσι, ας πούμε, ή πρόπερσι, γιατί δεν έγιναν αυτές οι κατηγορίες. Πότε γίνανε οι μανούρες, να πούμε. Δεν ξέρω. Τώρα βγήκε, χθες γίνανε οι μανούρες. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτά εδώ. Μήπως μπήκανε στα ρουθούνια τους πολύ, ας πούμε, και βλέπουν να τα χάνουν σιγά-σιγά όλα και ξέρω εγώ. Από το φόβο τους έγινε. Φυσικά, από τι γίνανε. Γίνανε τίποτα. Ναι. Εδώ ακούγεται ότι ο πρόεδρος του αυτού θα πάει στην Αγγλία, θα πάρει άλλη ομάδα και τέτοια. Ναι. Κάτι τέτοια ακούγονται. Την Nottingham Forest θα πάρει. Ναι. Τον Brian Clough. Την έτσι λένε. Παλιά, έτσι ναι. Ναι. Γιατί να πάει να την πάρει. Γιατί να την πάρει. Μπορεί να την κάνει με ελαφρά πηδήματάκια. Ναι, αυτό λέω εγώ. Τώρα γιατί. Ναι. Πάντως αυτοί βγάλαν μια ανακοίνωση που. Γιατί ήρθαν κάτι οι Κινέζοι, μιλήσανε με τον Μαρινάκη και τα λοιπά. Και βγήκε ο Καράπαπας και λέει: μα λέει, εμείς λέει τι πράγματα είναι αυτά. Εμείς ποτέ λέει δεν μπορούμε να πουλήσουμε την ομάδα και τα λοιπά. Αλλά η επαφή έγινε, ας πούμε. Έγινε μια επαφή, ας πούμε. Έγινε μια. Έτσι, μια φιλολογικού ενδιαφέροντος, έτσι, μια κουβέντα να πούμε. Εγώ τώρα για να αποδείξω. Δηλαδή, εσύ τώρα βλέπεις αλλαγές στα πράγματα. Έτσι βλέπεις βλέπω το καλοκαίρι των αλλαγών. Εγώ έτσι βλέπω, φυσικά. Ναι. Και θετικές αλλαγές για εμάς εδώ πάνω. Πέρσι, από προπέρσι, αν θέλεις, έλεγα ότι κάποια στιγμή σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνουν αλλαγές συνταρακτικές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Το γελάγαν τώρα. Μα λέγαμε θα πέσουν. Αύριο έχουμε και τελικό κυπέλλο. Ναι, θα πέσουν ομάδες, λέγαμε κάποτε. Ναι. Που ξέρω εγώ και γελάγαν όλοι μαζί μας. Μια ομάδα με τα κίτρινα. Με τα κίτρινα θα είναι από Α, αλλά ο Άρης σωθεί και μας κοροϊδεύαν. Ναι. Να ρίξουμε τους ίδιους στο κεφάλι. Έτσι. Να αντέχει το ποδοσφαιρό πλέον. Πλέον. Ναι. Άλλο τέτοια πράγματα. Λες λοιπόν το κατηγοράνε τον ΠΑΟΚ τώρα εκ του πονηρού. Κοίταξε, όχι ότι γίνανε θέματα εγώ τώρα. Εγώ λέω, ναι, γιατί δεν τον κατηγορούσαν πέρσι. Πέρσι, ναι. Προπέρσι. Ναι. Τώρα γίναν όλα. Χάνεται, φεύγει. Φεύγει η γη από τα πόδια τους, βλέπω, και τώρα με διάφορους τρόπους θέλουν πλέον να μπλέξουν όλη την κατάσταση. Ας το επιχειρήσουν φυσικά. Λοιπόν, ο φίλος που μας έδωσε τα ρούχα χθες. Ο Δημητράκης. Ο Δημήτρης. Ναι. Πώς λέγεται η όδος. Κάριος Δημήτρης, είναι 21 Ιουνίου 88, είναι ο κεντρικός δρόμος του Κιλκής, για όσους δεν ξέρουν. Το ίντερνετ έσχιαξε, λέει. Όχι έφτιαξε, έσχιαξε. Ωραίος. Να ξέρετε. Πρώτη φορά είδα χθες αδύνατο κρεοπόλι, λέει, τον Κρέντι. Ακού να δεις τώρα. Ναι. Λοιπόν. Άλλος ένας αδύνατος. Κοίτα, αδύνατοι είναι, αλλά είναι γεροδεμένοι οι κρεοπόλιδες. Αφού είναι ψημένοι. Χθες έπιανα, ας πούμε, αγκαλιά τον Κρέτη, έτσι, που είμαστε στην καρέκλα, και μπροστά καθόταν αυτός πίσω εγώ, και τον αγκάλιασα λίγο, ξέρω, και τα λοιπά, τον Κρέτη. Κτίνος. Mm-hmm. Κτίνος, δυνατό παιδί. Είναι ψημένο παιδί, τι να λέμε. Και άλλο, ένα ακόμα αδύνατο κρεοπόλι ξέρω. Το Μούχαλη. Ο γιος του παίζει στην Καλαμαριά. Το Μούχαλη. Ναι. Ο Μούχαλης έχει κρεοπολείο στην Κάτω Τούμπα. Εκεί στην παλιά την εφορία, κατάλαβες. Ναι, ναι. Από πάνω μένει ο Μπανιώτης, ο γιατρός. Υπέρ κρέατα η κουφάλα. Ο γιατρός από κάτω. Κοίταξε, λοιπόν, και αυτός είναι ένα κτίνος. Αλλά αδύνατος.
αδύνατος, δηλαδή δεν έχει, ας πούμε, να δεις μύες, χοντρούς κτλ. Αλλά είναι κτίνοι αυτοί. Όλη η μέρα κουβαλάνε τα κρέατα κτλ. Κόβουν μπάμπα, μπούμπα κτλ. Δυνατοί άνθρωποι. Κρεοπόλοι. Κρεοπόλοιδες. Κτίνοι. Δεν είναι πολύ χοντροί. Είναι γεροδεμένοι. Στη γειτονιά μου έχω έναν κρεοπόλη. Εκεί στη Χουρμούζη. Ναι. Το Μαλτέζα. Τι είναι αυτός? 12 κιλά γεννήθηκε. Με τις πιτζάμες γεννήθηκε. Σαΐφκος. Τι σαΐφκος. Α, μεγάλος. Κτίνος, ρε. 1,92 μπόι. Αλλά δηλαδή δύναμη χιλιτίδη. Μιλάμε για πολύ δυνατό άντρα. Μια μέρα πλακωνόμουν στις γροθιές πιτσιρικάς, μέναν στη γειτονιά, μπαμπα μπουμπα μπουμπα μπαμπα, τρώγαμε, έτρωγα, έδινα, ξέρω εγώ, ξαφνικά αισθάνομαι τον εαυτό μου ότι δεν πατάω στη γη. Καλά λέω, εγώ μαλώνω με αυτόν. Ποιος με σηκώνει στον αέρα? Είχε πιάσει τον έναν με το ένα χέρι, ο Μαλτέζας, ο Βαγγέλης, και τον άλλον, εμένα δηλαδή, μέσα έπιασε από εκεί. Τι θέλετε, ρε, να σας πλάκω στο ξύλο κολόπεδα? Μόλις τον είδαμε το Μαλτέζα, βάλαμε την ουρά κάτω από τα σκέλια και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Αυτός πήγε να μας χωρίσει. Αλλά δεν μπήκε στη μέση. Πιάνει τον έναν από τον έναν σβέρκο. Πιάνει και τον άλλο και μας σήκωσε. Πώς σηκώνει τα αρνιά? Α, δεν έχω δει κανέναν, ξέρω, κρεοπόλιο εγώ. Πώς να σας έβαλε και στα τσιγκέλια πάνω εκεί? Δεν το κτίρισα, όχι, ήταν μακριά το κρεοπόλιο. Σε άλλο δρόμο μαλώναμε εμείς. Αυτός περνούσε τυχαία από εκεί με ένα μηχανάκι. Σταμάτησε το παράθυρο το μηχανάκι. Το θυμάμαι σαν χθες. Να αιωρούνται, δεν μου είχε ξανατύχει. Έχω μαλώσει. Μπαίναν μπροστά, τραβούσαν, κάνανε. Αλλά τέτοιο πράγμα στη ζωή μου δεν είχα δει. Με έπιασε ο Μαλτέζας από το σβέρκο από εδώ πίσω και με σήκωσε απάνω. Τώρα το βλέπω στο καφενείο, του λέω: φάνα, θυμάσαι, λέω. Κάτσε καλά, Κωστάκι, να πούμε, λέει φρόνημα. Και μεγάλο τώρα, αυτό είναι το 61. Με τον Τερλίκα και με τον Δημητρακόπουλο. Είναι μερικά επαγγέλματα. Ναι, 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 ναι. Τα οποία. Θες, δεν θες. Τσίλεσαι, ρε παιδί μου, γίνεσαι δυνατό. Αλλά λέει, πρώτη φορά βλέπω, λέει, αδύνατο κρεοπόλι. Αδύνατο, δηλαδή στυλάτο, θέλει να πει. Ναι, ναι. Ναι, αυτός είναι αδύνατος, ο Κρέντι, και ο Μούχαλης είναι. Αλλά δυνατά παιδιά. Ναι. Ναι. Να πας στο μαγαζί εκεί να τσακωθείς και να τους έχεις παρέα, όχι αντιπάλους. Θα πιούμε κανένα. Ναι. Είσαι καλά. Καλά είναι, καλά είναι. Ναι, και ο Τζόρνταν. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Θα ανέβηκε λίγο η. Λοιπόν, να πούμε, ναι, λοιπόν, ένα ευχαριστώ για τη χθεσινή την ημέρα και τον κόσμο του Κυλγίζη. Να πούμε, για, ναι, να το κλείσουμε κιόλας, τώρα μια που άλλαξε και το πρόγραμμα των play-off. Ναι, αλλάξε, το πήγαν Παρασκευή. Το πήγανε Παρασκευές, το πήγαν Δευτέρες, αλλάξαν τον τελικό, κάναν τα αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, ένας θείασος, εν πάση περιπτώσει, άστα αυτά. Την άλλη Κυριακή, 29 του Μαΐ, τελικά, θα πάμε στα Γιάννητζα, να ξέρεις, στο παιχνίδι θα είμαστε εκεί, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι, φίλε Τζόρνταν, αφού μας κάνεις μαθήματα γεωμετρίας, πες μας ότι το Πυθαγόριο ισχύει, λέει, με το άθροισμα των τετραγώνων, όχι σκέτο το άθροισμα. Θα σε ακούσει κανένα παιδί που δίνει πανελλήνιες, λέει, και θα πάει. Όχι, εγώ είπα το άθροισμα της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων κάθετων πλευρών. Αυτό είπαμε. Αλλά εμένα με κάνει εντύπωση που πήγε 10 φορές ο άλλος στη Σάμο, 8 στο Πυθαγόριο και δεν ξέρει γιατί πήγε. Άλλο μήνυμα. 800 ο Μπέρκο, 800 ο Κλάους. Σύγκρινε τους αντικειμενικές Τζόρνταν ως συμβόλαιο. Τώρα λέει κτλ. 800 παίρνει ο Μπέρκο, 800 παίρνει. Τώρα ο Κλάους είναι, κοίταξε να δεις. Τώρα ο Κλάους, θα σου πω, άμα λίγο τώρα εκεί πέρα ο Ροντρίγκες την είχε σπάσει λίγο πιο μπροστά την μπαλά, λίγο πιο καλά, ναι, θα σου έλεγα εγώ ποιος είναι ο Κλάους χθες. Τι να τον κάνω. Κοίταξε, δηλαδή όμως, πρέπει να δεις και ποιον έχεις δίπλα σου. Σήμερα ρώτησα τον Αλέφαντο, λέω, Νίκο, πώς τη βλέπεις τη φάση αυτή? Λέει, ωραίο, σε εμένα μου αρέσει ο Ροντρίγκες, είναι, λέει, τσαπατσούλαρος. Δεν την έστειλε πολύ μακριά και γρήγορα. Άκου. Είναι, λέει, σε ανακατώνει, σε κάνει ράνι, αλλά είναι, λέει, τσαπατσούλης. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν βγαίνει εκεί και τα λοιπά, εγώ δεν λέω, λέει, να το καρφώσει. Γιατί τον έκλεισε ο ένας. Όταν βλέπει ότι του την έδωσε, λέει, πολύ δυνατά του Κλάους. Δυνατά και πολύ μπροστά. Δυνατά. Γιατί τι σημαίνει δυνατά? Ήταν πίσω ο Κλάους. Ο Κλάους δεν είναι πολύ γρήγορος. Έπρεπε να του τη δώσει πιο μαλακά την μπάλα. Δηλαδή, πιο μαλακά. Να την προλάβει. Δηλαδή, δεν έφευγε ο Μάκ, ας πούμε. Να μείνει ένα δευτερόλεπτο να φύγει ο Μιστακίδης που είναι, έτσι, πιο γρήγορος, να την κάνει γρήγορα κτλ. Ο Κλάους στο μεγάλο το χώρο, και αυτό είναι το πρόβλημά του. Είναι, πρώτον, δεν ξέρει την μπάλα που πρέπει να ξέρει, και δεύτερον, δεν είναι γρήγορος. Δηλαδή, ο Κλάους σε αντεπιθέσεις, το να σε πιάσει δηλαδή σε ευνηδιασμό τον αντίπαλο. Ο Κλάους είναι καλός όταν πιέζει ο ΠΑΟΚ, όταν είναι κλειστή η άμυνα κτλ. Μα δεν έχασε την μπάλα ο Κλάους. Ναι, την έστειλε μακριά του, δεν είναι. Ναι. Λέει, ο Κλάους στο μεγάλο χώρο είναι αργός. Ο Ροντρίγκες έκανε την κούρσα μαζί με την μπάλα. Ο Κλάους έτρεχε χωρίς την μπάλα. Πρόσεξε. Ο ένας τρέχει μαζί με την μπάλα. Ο Κλάους τρέχει χωρίς την μπάλα. Ποιος μπορεί να πάει πιο γρήγορα?
Λογικά ο Κλάους. Είναι αργός ο Κλάους. Άρα ο Ροντρίγκες που είναι πολύ καλός διεισδυτικός ανακατοσούρας και τα λοιπά, είναι και τσαπατσούλης όμως. Κατάλαβες. Ο Ροντρίγκες δεν ξέρει μπάλα. Ναι, γι' αυτό του την έδωσε δυνατά. Την ποιότητά δηλαδή, του, το μυαλό του. Ταχύτητά του. Ναι, εντάξει, ναι. Τελείωσε. Εκεί λοιπόν το μυαλό του δεν λειτουργεί σωστά. Και άμα το δει σε κάθε φάση που κάνει, ναι, στη δεύτερη μπαλιά την ανοίγει πολύ. Ναι. Και στην πάσα που τον κάνει, στη σέντρα μάλλον που τον κάνει, την κάνει και δυνατά, την κάνει και μακριά του. Είναι διαφωνώ ρε 0-53 με τον Κίζα, έκανε κακή διαιτησία. Δηλαδή πάλι τα ίδια, ο Τεβεκέλης του δίνουν συγχαρητήρια και τους επόμενους. Δεν απέβαλε τον Μπέρκ που τον έβρισε, λέει, μπροστά του, λέει, και έβγαλε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κουντρουμπί. Δεν έβγαλε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κουντρουμπί. Η φάση ήταν μετά, είχε μια κάρτα ο Κουντρουμπής. Το Κουντρουμπί τον έδωσε κάρτα. Σε εκείνη τη φάση τον έδωσε κάρτα. Βέβαια. Κίτρινη. Εντάξει, κίτρινη είναι εκείνο. Δεν είναι κόκκινη τώρα, κοίταξε να δεις. Το άλλο πάει πώς το λένε. Πάει ρε παιδί μου με τη σκαριά πάει και τον κουμπανάει. Εγώ είχα μια μισή ώρα ένα ραντεβού με τον Γκάκο πριν δύο χρόνια. Τρία χρόνια, δυο μισή χρόνια. Και του λέω θέλω να μου κάνεις μάθημα λίγο με τις κάρτες, λέω, γιατί θέλω να κρίνω τους διαιτητές. Δηλαδή όταν πάει λέει έτσι, σκαριά είναι κόκκινη, είναι κόκκινη. 100%. Όταν πάει λέει σε γωνία, δηλαδή δεν πάει κατευθείαν και πάει προς τα κάτω, είναι κίτρινη κάρτα. Εντάξει, όταν πάει με τον κουντουπιέ και πάρει την μπάλα, δεν είναι ούτε καν φάουλ. Δηλαδή, έχει εσύ την μπάλα και πάζα με τριπλά. Άμα το χτυπήσει, είναι φάουλ. Με τον κουντουπιέ παίρνω την μπάλα γρήγορα, δυνατά, γκρακ την μπάλα και σε παίρνω και το πόδι. Δεν είναι φάουλ. Μερικοί διαιτητές το θεωρούν φάουλ. Είναι βλάκες. Δηλαδή, πάζα με τριπλάρης και με τον κουντουπιέ μου. Το κουντουπιέ μου είναι αυτό εδώ. Ναι. Εδώ, αυτό εδώ πέρα. Σου δίνω κλωτσιά την μπάλα και σε παίρνω παραμάζωμα. Και φεύγει ο αστράγαλό σου. Ούτε φάουλ είναι αυτό. Με την μπάλα, μα το χτυπήσει. Με την μπάλα. Εντάξει, εκείνο δεν είναι φάουλ. Μερικοί το δίνουν. Με το... με βλάκες διαιτητές. Με το πόδι, αν χτυπήσει τον αντίπαλο, είναι φάουλ. Κάρτα δεν είναι στο κουτί. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να κάνουν μια εκπομπή στη τηλεόραση και να δείξουν αυτά τα πράγματα στη φύλαθλο Ελλάδα. Για να μην πηγαίνει ο βλάξο φύλαθλο, που μπορεί να είμαι και εγώ. Και δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν τριπλάρει τον τερματοφύλακα, τον έχει φάει τον τερματοφύλακα. Εντάξει. Και κάνεις ας πούμε πάσα, φάσεις τον τερματοφύλακα και κάνεις πάσα και είναι άλλος πιο μπροστά και είναι ένας παίκτης στη γραμμή, είναι offside, δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν αυτό. Ού, που φωνάζουν, βρίζουν κτλ. Δεν ξέρουν πολλές λεπτομέρειες. Κοιτάξτε. Δηλαδή, όταν πάει άλλος με τη σκαριά και δεν βρίσκει την μπάλα, μάλλον δεν βρίσκει τον παίκτη, αλλά πάει με τη σκαριά. Είναι πρόθεση, ναι. Ναι. Ακόμα και αν δεν το βρει, είναι κάρτα. Λέει, μα δεν τον βρήκε, ρε. Πού τον βρήκε, κοίτα, ρε. Δεν λέει ο κανονισμό, αυτό λέει. Έτσι, όλη η φάση είναι κόκκινη κάρτα. Ναι. Τελείω. Τώρα μην λέμε ότι να είναι, είναι σκαριά. Εντάξει. Το μετάνιωσε και ο ίδιο ο Τσιόλη. Δεν το ήθελε το παιδί. Φάνηκε αυτό το πράγμα και από την έκφραση του προσώπου του και από το αυτό του φάνηκε. Όταν βάζει τον Τσιόλη να παίξει σε μεγάλο χώρο. Δεν είναι. Δηλαδή, όταν βγάζει τον Τσιόλη σε ένα ρόλο που δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή, λες ας πούμε στην Dortmund πάμε να παίξουμε, 3-5-2, 5-3-2 και θα βγούμε με το Μακ οι δύο είναι ο Μακ ο ένας παράδειγμα και ο άλλος είναι ας πούμε ο Μπερμπάντοφ. Δεν βγαίνει. Γιατί δεν βγαίνει ο Μπερμπάντοφ στο μεγάλο χώρο? Γιατί είναι γέρος, γιατί είναι βιολογικά αυτό κτλ. Δηλαδή πρέπει κατά συνθήκη να κοιτάς και στη ζωή σου και στο ποδόσφαιρο παντού. Ποιες είναι οι συνθήκες? Λοιπόν, έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ξέρω εγώ, έναν διευθυντή και έναν υποδιευθυντή οι οποίοι έχουν μια ιδιορυθμία. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τους πείσουμε κτλ. Δεν γίνεται δηλαδή ευθεία επίθεση πάντα στη ζωή. Εγώ έφτασα σε μια ηλικία για να το καταλάβω. Κατάλαβες. Φτάνω σε μια ηλικία για να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, είναι, ξέρω εγώ, ο συνεργάτης μου, ξέρω εγώ, έχει αυτή την αδυναμία. Ωραία, πρέπει να την καλύψω εγώ για να πάμε μπροστά. Ξέρω εγώ, νευριάζει με τον ακροατή. Πρέπει να βρω εγώ λύση, να πούμε. Με κατάλαβες. Κοίταξε. Είναι ανάλογα εγώ τώρα... την περίπτωση. Πώς πρέπει να. Και το ποδόσφαιρο είναι μέσα στη ζωή. Είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή. Εγώ ξέρεις τον Κίζα, τον έχω σκίσει έτσι. Καλά τον έκανε. Πολλές φορές. Έτσι. Ειδικά για εκείνο το παιχνίδι του Αλυσμόνητο. Τον του ΠΑΟΚ των Απόλλων Αθηνών. Που για μένα τότε τα έκανε θάλασσα. Έπρεπε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ακύρωσε τον γκολ του Νέσιτ. Και δεν είχε δώσει πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο στη φάση, σε δύο φάσεις, σε ένα χέρι. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν που τον τράβηκε και σε ένα χέρι του ενός παίκτη του αμυντικού του Απόλλωνα και σε ένα τράβηγμα του Σαλμπικίδη από την μπλούζα. Τέλος πάντων. Μου λες το Πυθαγόριο θεώρημα ισχύει σε όλα τα τρίγωνα. Πρόσεξε λίγο να το μην τώρα αλλάξουμε κουβέντα. Ορθογώνει. Να πω. Λοιπόν. Και λέει αυτός. Ναι. Και μπορεί να τον ξανασκίσω σε άλλες διαιτησίες άμα τον δω να κάνει λάθη. Ναι. Εύχομαι να μην συμβεί αυτό, να μην χρειαστεί να τον πιάσουμε στο στόμα μας. Εχθές όμως θεωρώ ότι ήταν καλός.
Δηλαδή, εάν έδινε τρεις κίτρινες κάρτες, δύο στον Πανεθναϊκό και μία στον δικό μας ο Τζαβέλα, μία στο Λέτο, μία στον άλλον που έκανε τον άποδο ψαλίδι εκεί τον Ταυλαρίδη. Έτσι είναι, ο Ταυλαρίδης δεν ήταν εκείνος. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ θα ήταν άριστος εχθές. Ήταν καλή η διαιτησία του, δεν επηρέασε αποτέλεσμα χθες. Γιατί η κάρτα του Τσικόλη είναι κόκκινη κάρτα, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά νομίζω ότι αποτέλεσμα δεν επηρέασε. Το 1-1, ναι. Δεν επηρέασε. Ήταν στο πειθαρχικό, έκανε 2-3 κάρτες, έπρεπε να τις δώσει. Εντάξει. Μακάρι να είναι έτσι πάντα οι διαιτησίες, να σου πω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ άντεξε με 70 λεπτά με 10 παίκτες, έβγαλε ψυχή, έβγαλε αντίδραση αν θέλεις και μετά το 1-0. Μ' αρέσει πολύ, είναι πολύ γρήγορη η ομάδα μας μπροστά, το φωνάζω τόσο καιρό, από τη μέση και μπροστά είναι πολύ γρήγορη η ομάδα, από τη μέση και πίσω είναι λίγο αργή η ομάδα. Εντάξει, εκεί πέρα με κάποιες κινήσεις πιστεύω θα το βελτιώσουν το θέμα. Θέλω να πω το εξής τώρα, θα τελειώσουν τα play-off. Εντάξει, όλο το διατάφτα τώρα είναι τα παιχνίδια με τον Πανιόνιο. Αν τα πάρει ο ΠΑΟΚ και τα δύο παιχνίδια αυτά, νομίζω κατά 90% πήρε την πρώτη θέση. Αν πάρει την πρώτη θέση, θα απαιτήσει μεταγραφές. Άκου, φυσικά και θα απαιτήσω. Πάλι. Βεβαίως και θα σου πω και το εξής τώρα. Εσύ, καλοκαίρι εδώ. Εγώ και όλος ο κόσμος, όχι μόνο εγώ. Μάλιστα. Καλοκαίρι εδώ και πάντα στις επαλξεις. Θέλω να πω το εξής. Ότι θέλω να δω τώρα πώς θα διαχειριστεί ο Ίβιτς τώρα τις κόκκινες κάρδες του Κάτσε και του Τσιόλη που δεν παίζουν και την απώλεια του Ζάιρο. Τι θα κάνει τώρα σε αυτά τα παιχνίδια. Του Ζάιρο, φίλε, δεν είναι τίποτα χοντρό. Δηλαδή δεν τρελαινόμαστε. Τέλος όμως είναι. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει στον άξονα. Εσύ τι προτείνεις. Στον άξονα. Λείπει τώρα, Κάτσε, λείπει ο Τζιόλης. Υποχρεωτικά τώρα θα βάλει στον άξονα Χαρίση, Τσίμιροτ και Πέλκας. Υποχρεωτικά. Αυτό είναι. Υποχρεωτικά. Και δεν θα έχει αλλαγή εκεί. Ευτυχώς είναι τα παιχνίδια με τον Πανιόνιο. Θέλει πολύ προσοχή τώρα να πάρουν τα παιχνίδια αυτά τα δυο. Και μετά με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα όλοι γυρνάνε αυτοί πίσω. Θα έχει και κόσμο το γήπεδο. Νομίζω αν κρυφθεί εκεί πέρα θα το καθαρίσει η ομάδα. Άρα καθαρίσει σήμερα ο Πέλκας. Αυτή είναι, δεν έχει κάτι δεν άλλο. Έχει άλλους, ναι. Ωραίος. Τώρα έχει και Μιστακίδη τώρα εκεί, δεν ξέρω πώς θα τον χειριστεί, που μπορεί να τον βάλει εκεί σε καμιά πλευρά να πούμε. Είναι και ο Κίτσκου από εκεί, μπορεί κάποια στιγμή και σαν χαφ να βοηθήσει, γιατί χαφ ξεκίνησε αυτός. Έτσι δεν είναι, βέβαια. Γρήγορος είναι αυτά. Βεβαίως μπορεί να βγει. Εγώ θέλω να πω το άλλο όμως τώρα. Τα play-off θα τελειώσουν, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Τώρα στις μεταγραφές, ειδικά αν πάρει την πρώτη θέση ο ΠΑΟΚ που θα χρειαστεί μεταγραφές και πάλι θα χρειαστεί μεταγραφές σίγουρα, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει 3-4 παίκτες οπωσδήποτε πρωτοκλασσά του στο καλοκαίρι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός πήρε για 3 χρόνια χθες, σήμερα τα ανακοίνωσε. Κάπου τα άκουσα, δεν ξέρω. Το Ζιμπέρτο Σίλβα, έτσι είναι. Ναι. Τεχνικό διευθυντή. Ναι. Λοιπόν, μια μεγάλη προσωπικότητα τώρα αυτός. Μουντιάλ έπαιξε, Εθνική Βραζιλία έπαιξε, δεν το συζητάμε. Δίκτυο έχει, ναι. Δίκτυο έχει τον Αντάλο. Ο Ολυμπιακός έχει τον Καρεμπέ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τι έχει. Τον πρόεδρό του. Ποιο, ναι, τι έχει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τον πρόεδρό του. Όχι, σου πω εγώ τώρα και το προτείνω κιόλας. Έχει τον πρόεδρό του. Όχι, έχει έναν άλλον τον οποίο δεν τον έχει μπροστά. Και πρέπει να τον βγάλει κάποια στιγμή μπροστά. Ποιον. Τον Γκαρσία. Τι γελάζε τώρα. Είναι μια Καταρχήν αυτός θα έχει όλη τη Λατινική Αμερική. Ναι. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Δεν κατάλαβες ότι δεν θέλει ο Γκαρσία. Άσε δεν θέλει ο Γκαρσία. Εγώ βλέπω K17 πήραν πρωτάθλημα μαζί με τον Ζαζόπουλο. Ναι. Εγώ βλέπω το έργο τους τώρα. Πρόσεξε να δεις. Άκου, θα με ακούσει τώρα. Ρε. Όχι, θα με ακούσει. Όπως μας ακούει ο κόσμος. Μετά θα μου την πεις. Μετά. Λοιπόν, Παύλο Γκαρσία. Μια τεράστια προσωπικότητα που όλη την Λατινική Αμερική θα την έχει εχμάλωτη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και Λίνο, πρόσεξε να δεις, θα έχεις και τον Λίνο, Βραζιλιάνος. Λοιπόν, προσωπικότητες πολύ μεγάλες, οι οποίες αγαπούν την ομάδα. Θέλει ο Γκαρσία να το κάνει αυτό. Σίγουρα θέλει. Θέλει. Εγώ είδα απευθείας στον πρώτο χρόνο το έργο του. Ναι. Πήρε πρωτάθλημα η K17. Ρωτάς ρε, άμα θέλει. Ρε θέλει, πώς δεν θέλει, γιατί να μην δεν θέλει. Γιατί δεν κατάλαβα. Αυτό το έργο είναι δύσκολο. Άσε ρε φίλε. Και μια χαρά είναι το έργο αυτό. Και κοίταξε, ναι. Και απομυθοποιήσιμο. Αγαπά το σύλλογο αυτών. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι. Απέδειξε ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Μόνο που έκατσε στην K17 υγεία, απέδειξε πόσο πολύ αγαπάει το σύλλογο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αλλού που μπορεί να πάει. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα. Κάτσε ρε Τζόρνταν, στο Θεό σου λέει δηλαδή. Σε ποια ομάδα μπορεί να μην δηλαδή, το τώρα πάρει, φεύγει, πες ότι το διώχνει. Μισό λεπτό ρε φίλε. Ναι. Μισό λεπτό. Είναι μια προσωπικότητα η οποία έπαιξε Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Η οποία τον έπαιξε. Τον παίρνει Ρεάλ δηλαδή. Η οποία έπαιξε Μίλαν. Όχι, δεν τον παίρνει. Η Μίλαν τον παίρνει. Μισό λεπτό. Ναι. Λοιπόν, έπαιξε σε Μίλαν, έπαιξε σε Ρεάλ, έπαιξε ναι. σε Μούρδη, ναι, ο Σασούνα, ναι, σε μικρότερα μήκη. Τον παίρνει ο Σασούνα. Άνετα, πανηγυρικά. Ποια ομάδα. Γιατί δεν θέλει να πάει αυτός. Ποιος δεν θέλει αυτός. Να πάει. Του είπα να πάει και δεν πάει. Είμαι σίγουρος ότι δεν θέλει Ρεάλ να πάει. Ρεάλ τον πει ο Πάουκ, ευχαριστώ Παύλο, φύγε, θα τον πάρει κανείς. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Πλάκα κάνεις τώρα. Ρωτάω να με πει. 100%. 100%. Βεβαίως.
Αν είναι δυνατόν δηλαδή ένας Παύλο Γκαρσία να μην μπορεί να πάει. Δηλαδή μου τον κάνεις τώρα ότι δεν θα τον πάρει κανείς. Εγώ λέω δεν θέλει να πάει πουθενά. Τεχνικό διευθυντή. Βεβαίως τεχνικό διευθυντή. Ποιος θα τον πάρει. Όποια ομάδα σου. Από ποια ομάδα. Από αυτές που έπαιξε. Γιατί δεν το ζητάνε. Εκτός από Ρεάλ και Μίλαν που δεν ξέρω γιατί είναι σε γιατί πολύ τεράστιο. Γιατί δεν το ζητάνε. Πώς. Πώς. Γιατί δεν θέλει να φύγει, ρε φίλε. Δεν θέλει να φύγει. Αφού γιατί δεν θέλει να φύγει. Γιατί αγαπάει αυτή την ομάδα. Όχι, είναι μια χαρά εδώ. Άσε, ρε, τη βγάζει πούδρα. Τι πούδρα, ρε. Κάπα 17 δίπλα στο Ζαζόπουλο τώρα. Γιατί, μια χαρά. Βοηθό του Ζαζόπουλου. Βοηθό του Ζαζόπουλου. Εγώ ήμουν ο συνεργάτη του Ζαζόπουλου. Άκου, άκου. Πήρανε πρωτάθλημα με την Κάπα. Το έργο φάνηκε. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει. Όχι, πιστεύει. Θα είμαι εγώ Γκαρσία και θα πάω βοηθό του Ζαζόπουλου στην Κάπα 17. Τι θα πει βοηθό, συνεργάτη ρε φίλε. Συνεργάτη ρε, δεν έχει συνεργάτη. Πώ δεν έχει. Βοηθό του Ζαζόπουλου θα πάω. Συνεργάτη του Ζαζόπουλου, έτσι θα το βλέπει. Πήρανε το πρωτάθλημα με την Κάπα 17. Το έργο πέτυχε. Ναι. Η ομάδα πήρε που έγινε πρωτάθλημα. Θα το κάνω τεχνικό διευθυντή. Λέω εγώ ρε παιδί μου, πρέπει να γίνει όπω είναι, όπω πήρε ο Ολυμπιακό και ο Παναγιώ αυτά τα τεράστια ονόματα του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Πρέπει να πάρει και ο Πάουκ να βάλει αυτό τον Γκαρσία εκεί, γιατί νομίζω μεγαλύτερο όνομα δεν έχει ο Πάουκ. Γιατί τον βάζει. Αυτό λέω. Πρέπει κάποια σημεία, γιατί δεν κάνουν λάθη, νομίζω αυτοί. Δεν κάνουν λάθη. Λάθος είναι αυτό. Τι είναι. Εντάξει. Και πρέπει να το κάνουν αυτό το πράγμα. Τελείωσε τι αυτό το λες εσύ, πάει. Γιατί, κοίταξε να δεις, από εκεί και μετά, καταρχήν έχει ρε παιδί μου όλη τη Λατινική Αμερική. Ναι. Μπορεί να. Γκαρσία είναι αυτό, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή τώρα μέσα. Δηλαδή, έχει ταλέντο να δει ένα παίχτη αν κάνει ή δεν κάνει. Να σου πω κάτι. Άλλο η μπάλα. Αν δεν έχει ναι. ταλέντο, σίγουρα. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε, έχει. Εσύ τώρα τι λες, είναι ένας παίκτης που έπαιξε σε τεράστιο επίπεδο ποδόσφαιρο. Mm. Με συμπαίκτες, τι να σου πω τώρα, με τον Κασίγια, με τον Ρονάλντο στη Ρεάλ, με τον. Με τους θεούς του ποδοσφαίρου. Με τον Σαλκάδο, με τον ναι. Μπέκαμ, ναι. Στη Μίλαν με τους άλλους. Ξέρει να διαλέξει. Δεν ξέρει. Έπαιξε 20 χρόνια μπάλα τώρα, δεν ξέρει. Ναι. Και αν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει το χρόνο να δει κάποιο, δεν έχει τους ανθρώπους που πρέπει να τους στείλει εκεί πέρα. Ναι. Τι πιστεύεις εσύ. Στη Χιλή, ας πούμε, στην Ουρουγουάη, δεν έχει ανθρώπους, ας πούμε, να. Φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω... πιστεύω για τα ψώνια. Ναι. Δηλαδή, αυτούς που ψωνίζουν. Για μένα το ψώνιο, το να ψωνίσεις από λαϊκή αγορά, από κατάστημα με ρούχα, από αυτοκίνητο, από ρούχα, από, τι, από το ό,τι μπορεί να φανταστείς. Είναι ταλέντο, φίλε. Εντάξει. Να ψουνίσεις που έλεγα στη γειτονιά μου. Ναι. Δηλαδή, παίχτη να ψουνίσεις. Παντελόνι να ψουνίσεις. Κολόνια να ψουνίσεις. Τι να πεις, γκόμενα να ψουνίσεις. Αμάξι να ψουνίσεις. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε το έχεις ή δεν το έχεις. Κατάλαβες. Όπως και ο προπονητής. Το έχεις ή δεν το έχεις. Ο Ίβιτς το έχει, αλλά είναι υποτακτικός στο θέμα πειθαρχίας. Αυτό θα τον φάει, αν τον φάει. Εγώ δεν είπα προπονητή να τον κάνει ναι. τώρα. Ναι, εγώ δεν είπα... δε λέω για προπονητή. Ναι. Εγώ είπα, ναι. καταρχήν ξέρει μπάλα ο Γκαρσία. Ξέρει να ξεχωρίζει. Καλά, μην το βλέπει. Φάμε τώρα κανένα δύο ώρα με τον Γκαρσία. Πάει τελείωσε. Εντάξει, το είπε, εκεί ακούστηκε. Βέβαια, το είπα, ακούστηκε και πρέπει να το δουν. Σκέτο. Διπλό. Διπλό, ξέρω εγώ. Τι ξέρει, διπλό είναι μόνο. Αν το βάλει σε μικρά φλιτζάνια, τριπλό είναι. Αυτό ρωτάω. Ναι, είναι διπλό κάνουν. Διπλό. Διπλό, τελείωσε. Τελειώσαμε. Άλλες ομάδες. Τον Ηρακλή τον κόψαν το ρεύμα, λέει. Στη Μίκρα. Ο Ηρακλής, τι να πω, ρε φίλε τώρα. Ναι. Εγώ λυπάμαι, σου μιλάω ειλικρινά, πολύ λυπάμαι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τον Ηρακλή τον Φουκαρά, γιατί τον κόψαν το ρεύμα. Και ο Άρης που χρωστάει ένα εκατομμύριο, δεν τον κόψαν το ρεύμα. Γιατί κάνει προπονήσεις με ρεύμα, νομίζεις. Ποιος κάνει. Ο Άρης. Είδες εσύ προβολής εκεί στο Καρελάο να πούνε. Τους βλέπω, όχι. Αναμένους δεν τους βλέπω. Λοιπόν, πώς θα τους δεις. Γιάννη μου, περνάς καθόλου από εκεί. Εγώ, ναι. Δηλαδή. Θέλω να πω ότι βραδινό μάτσο Άρης δεν μπορεί να κάνει. Πού είναι, μπορεί, βλέπεις. Τι μπορεί. Γιατί δεν κάνει. Γιατί παίζει γάμα εθνική. Τώρα, ας κάνει. Έχει προπονήσει, μπορεί να θέλει ένα μάτσο να το κάνει το βράδυ. Μου κάνει εντύπωση. Ξέρω εγώ. Το νερό δηλαδή του Άρη το έχουν. Γιατί δεν ξέρω με τον Άρη. Γίνεται, τα χρέη είναι πολλά πάντως. Τα ξέρουμε. Σκόψαν το νερό. 960.000 ήταν κάποια. Έλεγε η Μαρινέλα ένα τραγούδι χαζό. Μα κόψαν απόψε το φως. Καλά να του έχει ο Θεός. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι. Ξέρω με τον Άρη, ήταν περίεργη η ιστορία του. Χρόνια είναι αυτό το μπουζούκι. Ναι. Λίγο πολύ έγινε συνήθεια, το ξέρει όλο ο κόσμο. Εδώ χρωστάγαν την περιπτωρό απέναντι, ρε. Τη ΔΕΗ ναι. τώρα και του προβολεί. Ναι. Λοιπόν, πόσα λεφτά παίρνει ο Γκαρσία. Δεν ξέρω τώρα σε τέτοιο. Δηλαδή πίτα. Ο προπονητή, ο κανονικό, ο Ζαζόπουλο παίρνει καλά 1,5 χιλιάρικο. Λε ο βοηθό να παίρνει παραπάνω. Δεν είναι, συνεργάτε είναι. Μην τον υποβαθμίζει. Είναι συνεργάτε. Κάθεται στην ΚΑΠΑ 15. Εγώ ξέρω το καλοκαίρι που μα πέρασε. Ναι. Την ΚΑΠΑ 15 με την ΚΑΠΑ 17 την κάνανε μια συγχώνευση που λες. Ναι. Διώξαν καμιά 15-20 παιδιά από εκεί. Την ξεσκαρδάρανε με λίγα λόγια. Ναι. Μειώσανε το ρόστερ, να το πω πιο ευγενικά. Λοιπόν, και βγάλανε αυτό το ρόστερ και του κάνανε πρωταθλητέ. Ναι. Είναι μεγάλη επιτυχία. Κατάλαβε. Μπράβο. Επανέρχεται το 053. Έκανε κακή διατησία ο Κίζας. Κλίτρε δεν έδωσε στον Κουτρουμπί. Σκληρά μαρκαρίσματα, μπέρ κτλ. Φίλε Τζόρνταν, αφού μα κάνει μαθήματα γεωμετρία. Α, ναι, το διαβάζαμε αυτό. Yeah. Ο γκουρού των μαθηματικών, ο Τζόρνταν, ο άλλος. Ο άλλος, ό,τι ακουμπάει, Τζόρνταν γίνεται χρυσός. Ασχολείται και με τον Πάο κάθε χρονιά και χειρότερα, λέει. Ο Πάο κάθε χρονιά και χειρότερα. Μπράβο. Ναι.
Ο Άρης. Ναι. Για, πάρ' την απάντηση από τον Ιχυμπή. Κάνει και βραδινές προπονήσεις. Πιθανό να το, να το ρύθμι. Ναι. Εντάξει. Κάνουν. Τι να κάνουμε. Το κάνουν. Ωραία. Κάνουν βραδινές προπονήσεις. Ο Άρης. Το χρέος είναι χρέος όμως. Δεν σημαίνει άλλο δηλαδή. Λέω εγώ εσύ φίλε. Εμείς δεν είπαμε τους κόψανε. Άλλο λέω δηλαδή τώρα. Εγώ τώρα με τη ΔΕΗ τι με νοιάζει εμένα. Έχω ένα φίλο στη ΔΕΗ. Δεν λέω το όνομά του. Μιχάλη το λένε. Να είναι καλά το παιδί. Θα το ξέχασα να το ρωτήσω. Τώρα βρήκαμε και καφέ οι συμμαθητές. Ναι. Ξέχασα να το ρωτήσω. Να τον πω, ρε φίλε, Ελλάδο. Πόσα χρωστούσε ο Ηρακλής και του κόψατε το ρεύμα. Ο Άρης δηλαδή πόσα χρωστάει και δεν το κόβετε. Εγώ λέω να μην κόψετε πουθενά το ρεύμα, λέω. Αλλά πώς θα γίνει, να πούμε. Φίλε, σου πω κάτι. Ναι. Τώρα πάλι να, τα ίδια να μίλαμε. Χθες ήμουνα με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Ναι. Τον προπονητή. Προχθές. Τον υπουργό. Προχθές. Ναι. Μας έλεγε ότι στο Καφτατζόγλιο έκανε υπεράθρομες προσπάθειες επί Νέας Δημοκρατίας να λειτουργήσει ο Ηρακλής με τον Καφτατζόγλιο. Ξέρανε το χρέος. Βάλαν, λέει, κάποιον εκεί, ας πούμε, άνθρωπο υπεύθυνο και τους έδιωξε τους Ηρακλητές και τα λοιπά. Και του λέει ο Ιωαννίδης, είναι γάτα. Γάτα. Σου λέω, κάθισα μισή ώρα, είχα από τη μια τον Κόκκινο και από την άλλη τον Ιωαννίδη. Γάτα ο άνθρωπος. Γάτα. Του λέω, λέει, τι κάνεις, δεν του λέω. Λέει, μα εμείς είμαστε τίμοι, λέει. Γιατί δεν είμαστε τίμοι, λέει. Χρωστάνε, λέει, μπορεί να τα δώσουν. Τους έχουμε, λέει, και προπονούνται. Πάμε ενάντια στον Ηρακλή, λέει. Δηλαδή, εμείς είδαμε εδώ, βοηθήσουμε την κατάσταση. Δηλαδή, τον Ηρακλή το βοήθησε πολύ ο Ιωαννίδης. Και στο θέμα του Καφτατζόγλιου, από ό,τι μου είπε, και μιλήσαμε δηλαδή, και στο θέμα, και στο θέμα που τον ανέβασε κατηγορία. Τσαμπουκά, αυτό για την Καβάλα. Τους ανέβασε κατηγορία ο Ιωαννίδης. Ναι. Μου φαίνεται από τη Γάμα, ναι, τους πήγε στη Β. Και ο Παπαδόπουλος ο συγχωρεμένος από τη Β στην Α. Το Καφτατζόγλιο, τι νοσ γήπεδο είναι? Κρατικό. Κρατικό. Ναι. Αφού ο κύριος Ιωαννίδης ήταν λοιπόν κρατικός υπάλληλος, βουλευτής, ναι. Ας έκανε πρόταση να το κάνουν να παίζει ο Ηρακλής τζάμπα στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Τιμή σαν εκείνη, γιατί? Κάτσε ρε, περίμενε. Τι να κάτσε ρε, να πληρώνει μόνο τα λειτουργικά έξοδα. Περίμενε ο άνθρωπος ότι σιγά σιγά θα τα πληρώσουν. Ναι. Σου λέει λίγο αυτό και τα λοιπά. Εντάξει, καλός είναι ο Ιωαννίδης, ναι. Αλλά αφού τι να πει, δηλαδή, υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Όχι, που λένε Ηρακλειδείς εμείς μόνοι μας και τέτοια και μόνοι μας. Ας τους Ηρακλειδείς τώρα, θα πάω μετά σε αυτούς. Ναι. Αφού λοιπόν. Και μόνοι μας και μόνοι μας τους ανέβωσε ο Ιωαννίδης μια κατηγορία. Και μόνοι μας και μόνοι μας το λέει το δικό του. Λέει γιατί λέει. Καταρχήν θα φας ξύλο του λέει. Θα σε βλακώσουν. Πρώτον, δεύτερον. Γιατί να πάμε κόντρα, ρε, λέει στον Ηρακλή. Γιατί? Δηλαδή, άμα έχουν κάποια στιγμή να πληρώσουν. Περιμένω. Εγώ λέω δεν τα χαρίζω. Ηρακλή δεν το χαρίζω, λέει. Όσο έπρεπε. Ναι, άκου. Ας έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να τους βγάλει. Και τους βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας έβρε τώρα. Όλοι εκμεταλλεύονται τους συλλόγους τώρα για τους ψήφους τώρα. Έστω 100, έστω 500, έστω 5.000, πόσο έχει ο καθένας. Ναι. Ναι. Όλοι, γιατί λέγεται πολιτική διπλωματία αυτό το πράγμα τώρα. Όλοι βοηθήσανε. Ναι, ρε, και όλες οι ομάδες είχαν προβλήματα. Ναι. Πώς γίνεται να βοηθάτε και να έχουν προβλήματα? Γιατί να κάνω, δηλαδή, πώς γίνεται τώρα? Ναι. Τι νίκιο πληρώνει ο Ηρακλής στο κράτος? Ξέρω εγώ, τι. Παράδειγμα, πόσο το χρόνο? Καμιά 150, δεν είναι? Λοιπόν, γιατί να τα πληρώνει? Ας πληρώνει, ξέρω εγώ, 30.000. Να έχει και τη συντήρηση του γηπέδου. Αφού είναι ένα σωματείο το οποίο. Δεν έχει τεράστια έσοδα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Το ξέρει όλος ο κόσμος. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το συντηρήσει. Ποιο? Το Καφτατζόγλιο. Πλάκα κάνεις τώρα? Ε? Φυσικά, τι το συζητάς. Δηλαδή, αν ήταν να δεν είναι ίδια μεγέθη, ναι. Τώρα. Μην το πας τώρα στο συνήντρικα τώρα. Εντάξει, δεν γίνεται λόγος τώρα γι' αυτό. Γιατί να το πάω? Τι δεν. Εντάξει. Πώς θα γίνει τώρα? Ρωτάει ένας γιατί ο Κυρκώστας είναι εκτός αντιπαοξής. Δεν ξέρω, αεξής είναι ο φίλος. Τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία, τα πολλά λεφτά τη φέρουν, λέει Κώστα την ευτυχία, λέει ο 966. Ο άλλος λέει αύριο θα δεις πως νικάνε τον Γαύρο και σηκώνουν την κούπα. Λέω 031. Αύριο τι κάνει ο Γαύρος? Δεν κατάλαβα. Αεξής είναι ο 031, θα δείτε πως σηκώνουν την κούπα. Μαγκάρι φίλε μου, ολόψυχα σου το εύχομαι να είσαι σίγουρος ότι εγώ είμαι μαζί σου. Ναι. Ο άλλος θα στη Μίκρα για δουλειά. Ξαφνικά έρχεται ένα αμάξι λέει και κόβει το ίντερνετ από τα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΠ Ηρακλής. Πέθανα λέει στο γέλιο ρε φίλο 939. Δεν είναι για γελάμε τώρα σε αυτά τα πράγματα τώρα με τον πόνο του άλλου κτλ. Ναι. Ναι. Να στείλουμε καταρχήν χαιρετίσματα στο φίλο μας. Στο Στάθη, στον ακρίτατο Στάθη. Ακρίτας λέγεται. Ναι. Στάθης Ακρίτας. Στάθης Ακρίτας. Ναι. Λοιπόν, που είναι στη Λευκάδα, αύριο θα τον πάρω ένα τηλέφωνο. Θες να ανοίξουμε γραμμές στο Ζαρντάν? Φυσικά. Για δώσ' το νούμερο. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν τα μηνύματα για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί έχουμε και καινούριους ακροάτες. Είναι 9.55 το μήνυμά σας στο 54.340 και οι γραμμές είναι ελεύθερες, μπορείτε να τις πάρετε. 2-3-10-90-90-90 και 2-3-10-98-80-90. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτά και για τον Ηρακλή. Ναι. Αν ο φίλος σου ο Ιωαννίδης ή ο φίλος μας ο Ιωαννίδης, λοιπόν, αφού το λέει κιόλας, θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο για τον Ηρακλή, να μην έχει πρόβλημα αυτή η ομάδα,
Γιατί το να κάνει. Το τερμό μετά του Εφελήμου που λέει. Κατάλαβε. Δηλαδή. Σου είπα, ρε, κρατικό δεν είναι το γήπεδο. Δηλαδή, εδώ βγαίνει ο Ανίνης και λέει, ας πούμε, στο off the record, εγώ λέει την πήγα από τη Γάμα στη Β, ρε, η τσαμπουκά. Γιατί λέει αδικήθηκε. Καλά, εντάξει. Άλλες, αδικήθηκε. Και άλλες, αδικήθηκε, λέει η ομάδα. Και άλλες ομάδες ευνοήθηκαν περισσότερο. Και αδικήθηκε, λέει η ομάδα. Ναι. Και πτήριξε τον καφτατζό, όσο μπορούσε, βοήθησε ο άνθρωπος. Δηλαδή, τώρα, μέχρι σε ένα σημείο μπορεί να βοηθήσει. Αν οι άλλοι δεν πληρώνουν, τι να γίνει, να πούμε. Θα πληρώσει το κράτος. Δεν είναι σαν και εσάς που πληρώνει το ρεύμα που ψωμιάδης. Απ' τη μία τον πηδήξαμε, τον σφάξαμε την προηγούμενη χρονιά, το στείλαμε στη Δέλτα Εθνική, στη Γάμα Εθνική για να μην πέσει άλλη ομάδα. Και απ' την άλλη τον άλλο χρόνο το σώσαμε. Δηλαδή, τον κομπανίσαμε στο ξύλο, τον μαυρίσαμε τα μάτια και μετά τον φέραμε ενόπνευμα, τον αλείψαμε για να μην πονάει. 15 φορές λάθος το έχεις πει το θεώρημα, λέει ο Αριανός. Απ' την Αθήνα. Το σωστό είναι ότι το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών. Τι δεν κατάλαβα. Και αυτά που ξέρουμε. Ρε Αριανέ, από την Αθήνα. Ποια είναι αυτά τα θέματα, λέει ο Αριανός από την Αθήνα. Τι, ξαναπέστε. Αυτό το θέμα, ρε Αριανέ, από την Αθήνα, όταν το μάθαμε εμείς, εσύ ήσουν σε υγρή μορφή καταρχήν. Αυτό τι σημασία έχει. Το τετράγωνο της υποτινούσης ισούται με το άθροισμα του τετραγώνου των δύο άλλων κάθετων πλευρών. Αυτό έγινε, είναι εθνικό ύμνο της γεωμετρίας. Πάμε, πάμε στον κόσμο. Εντάξει, Γιάννη. Τι να λέμε τώρα. Καλημέρα, πώς θα γίνει. Καλημέρα, ναι. Ναι, Κωστή, εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Καλημέρα, τι γίνεται. Καλημέρα, φίλε. Καλά, εσύ τι κάνεις. Κωστή, ένα παράπονο έχω από σένα, ρε. Να το ακούσουμε, φίλε. Εσύ με ποια ιδιότητα κρίνεις τον Άγγελο τον Ζαζόπουλο. Με ποια ιδιότητα κρίνω. Ναι, τον Άγγελο τον Ζαζόπουλο. Θέλει να πει σαν προσωπικότητα μεγέθους τώρα, κατάλαβε. Το... Ζαζόπουλο δεν το μειώνει τώρα. Δεν το μειώνει τώρα. Μα ποιο Ζαζόπουλο και για τον Γκαρσία. Όχι, θέλει να πει σαν μέγεθος τώρα, κατάλαβε. Άλλο είναι τώρα. Όταν είσαι ο Γκαρσία. Πα βοηθό του Ζαζόπουλου. Δεν το γνωρίζει. Εντάξει, θέλει να πει ρε παιδί μου το μέγεθος Γκαρσία τώρα, κατάλαβε. Το ΚΑΠΑ 17. Ο Γκαρσία. Δεν έχω να σου πω δηλαδή. Από αυτή την έννοια το λέει. Δεν τον μειώνει τον Ζαζόπουλο. Δεν μπορεί όμω ένα προπονητή που σε έχει φέρει τίτλο. Να τον απαξιώνεις έτσι. Ναι, σίγουρα δεν τον μειώνει, μα δεν τον απαξιώνει. Το είπε ρε παιδί μου, μπορούσε ρε παιδί μου μόνο σου να έχεις ας πούμε μια ομάδα, κατάλαβες. Ναι, πάσα... μόνο του όμως ναι. Ποιος ξέρει το αποτέλεσμα. Ναι. Μα αυτό λέμε. Ότι πάει βοηθός του Ζαζόπουλου, είναι βοηθός. Συνεργάτης δεν πήρε το πρωτάθλημα ο Γκαρσία. Πού είναι το αυτό ο Ζαζόπουλο. Τον Γκαρσία κράζουμε. Δεν κράζουμε τον Ζαζόπουλο. Και άλλο ένα παράπονο ναι. Θα σου πω. Να πεις. Βαρέθηκα να ακούω για τον ΠΑΟΚ, τον ΑΕΡ και τον Ηρακλή. Ναι. Εδώ Μακεδονικός. Ανεβαίνει ξανά στη Γάμα Εθνική. Εσύ για την κατηγορία παρεβαίνει μωρέ. Δεν είναι αυτό ρε Κωστή. Ξέρεις ότι μετά θα έρθει και συνέχεια. Β' Εθνική. Β' Εθνική να το ξέρεις. Ρε φίλε, ο Μακεδονικός είναι σε μια περιοχή που παοξιδικοκρατείται. Εντάξει, θα τον πνίξουν οι παοξίδες εκεί. Δεν έχει τη δύναμη να πάει Α' Εθνική. Πώς θα γίνει. Καλά, δεν είπαμε για Α' Εθνική. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ο Μακεδονικός είναι ωραίος εκεί στη Γάμα Εθνική, στην Α1 κατηγορία, να κάνει ένα τεχνικό αθλητισμό. Κάνει πολύ ωραία. Τι ωραία, ρε. Μακεδονικός, Α' Εθνική. Περίμενε, ρε. Τι να κάνει πολύ ωραία ο Ανδρώνης υποδομή. Πάρα πολύ ωραία υποδομή. Έχει φτιάξει καταπληκτικά γήπεδα για αθλοπαιδείες, για παιδιά, για ακαδημίες. Δεν μπορεί ο Μακεδονικός να πάει Α' Εθνική, ρε φίλε, με τον ΠΑΟΚ στις δυτικές συνοικίες. Δεν γίνεται. Εντάξει, Α' είναι Β', ρε φίλε. Δεν γίνεται να πάει. Να σου πω και κάτι άλλο, έτσι, πολύ έτσι αντρίκιο. Ο Ανδρώνης δεν είναι λαμόγιο να είναι πονηρός, να θέλει να οικονομήσει από στοιχήματα και τέτοια. Δεν είναι τέτοιο παιδί ο Ανδρώνης. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος να μπει στη Γάμα Εθνική και να στείνει μάτς και στη Β' Εθνική. Δεν είναι τέτοιος. Το καταλαβαίνεις, δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη, αλλά εγώ λέω ότι. Όχι, όχι. Είναι... Εδώ μια φορά ήταν, ήταν πρόεδρος στο Μακεδονικό. Του τη στήσανε ένα παιχνίδι, να πούμε, στην Κίνα, του Ανδρώνη. Και ο άνθρωπος, από την καλοσύνη του. Κερδίζαν την άλλη ομάδα 8-0 και τα λοιπά. Και λέει ρε παιδιά, μπήκε στα αποδυτήρια. Και λέει ρε παιδιά, κρίμα είναι οι άλλοι, λέει, να τους ξεφτυλίσουμε και τα λοιπά. Και άλλοι ναι, γελούσαν. Δηλαδή δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Δεν είναι πονηρός να κάνει και τα λοιπά. Θέλει να κάνει ανάπτυξη. Αλλά ο Μακεδονικός τον τρώει η τοποθεσία του. Δηλαδή αν ο Ανδρώνης την είχε αυτή την ομάδα σε μια πόλη. Μια πόλη, Κατερίνη θέλεις, Κιλκής θέλεις. Εγώ αν ήμουν ο Ανδρώνης και δεν ήμουν Μακεδονικός δηλαδή και ήθελα να κάνω δουλειά, θα έπαιρνα τον Κυλκυσιακό για παράδειγμα. Τον τρώει περιοχή. Καταλαβες. Τον πνίγει περιοχή. Όλη η δυτική συνοικία είναι ΠΑΟΚ εκεί. Εγώ αν ήμουν ο Ανδρώνης και ανέβαινε η ομάδα μου Β' Εθνική, θα ζητούσα, θα απαιτούσα να έχω αυτούμε μια ρήτρα όταν παίζω ΠΑΟΚ μέσα, παίζω εγώ έξω. Καταλαβες. Τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αυτό το σκεπτικό ρε φίλε, όλη η Βόρειο Ελλάδα έτσι είναι, δεν μπορεί να το κάνεις. Ναι.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι, αλλά σίγουρα ο Μακεδονικός δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι για τοπικό. Ακούμε λίγο. Δεν είναι για το τοπικό ο Μακεδονικός. Είναι για γάμα εθνική, βήτα εθνική. Αυτό, για ναι. Το πνίγει όμως η τοποθεσία του γηπέδου του. Αυτό λέω. Και έχει ωραίο γήπεδο. Θα τον προτιμούσα τον Μακεδονικό σε μία πόλη. Σέρες, Δράμα, Καβάλα, Μουδανιά. Ξέρω, καταλαβαίνω. Θα ήταν πολύ καλύτερος ο Ανδρώνης σαν. Θα έχει και περισσότερο κόσμο και αυτό και τα λοιπά. Βέβαια μπορεί να τον κυνηγούσαν και αν είχε και περισσότερο κόσμο, ίσως να είχε καλύτερο. Δεν ξέρω. Πάντως κάνει τίμια δουλειά. Είχα πάει εγώ 2 εγκαταστάσεις και δεν είναι πονηρός, δηλαδή με τα στοιχήματα και με όλα αυτά ο Ανδρώνης. Είναι ατίμιος, τίμιος παράγων. Να είσαι καλά. Ένας τίμιος παράγοντας που εδώ έδωσε στην περιοχή εκεί με τα γήπεδα μία όθηση και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Καλημέρα. 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 Τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Αλέξανδρος Παναθηναϊκός. Καλώς τον Άλεκο. Άλεκο, μας ξεφτέλησε ο Παναθηναϊκός στις προβλέψεις μας. Πιθανολογήσαμε ότι θα είναι. Περίμενε. Τι? Σας ξεφτέλει, ωραία το ξεκινά. Τζόρνταν, καλησπέρα. Ναι. Ο Χιλιτίδης, ο φίλος μου και ο Γιώργος Γιάννης είναι εκεί. Εδώ είναι. Έκανε επέμβαση. Τι επέμβαση? Στο χέρι που έβγαλε τα σίδερα, τι έκανε τελικά? Εντάξει, αυτό παλιό ρε φίλε. Εντάξει. Όχι τώρα, θα ξαναπήγαινε, είχε πει. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον είναι καλά, είναι και εντάξει. Όχι, ρε Χιλιτίδης. Μια χαρά. Τα σίδερα τα λυγίζει, σίδερα στα δαπάνω. Λοιπόν, για πες μου αυτό που ήθελες, πώς ξεκίνησε να πω και εγώ μετά. Ναι, καταλήξαμε και σήμερα στην εκπομπή και με τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη και στο off the record ότι ο Παναθηναϊκός, το είπα και εγώ εχθές, συμφωνήσαμε δηλαδή στην κριτική, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει τα δύο χαφ στο κέντρο για να στηρίξει τη μεσοεπιθετική του πολύ καλή επιθετική γραμμή. Συμφωνώ. Και κόβεται στα δύο. Ωραία, και όχι Κουντρουμπή στα χαφ, όχι ο Ζέκα στα χαφ, όχι ο Αμπέιτ στα χαφ και χάνεται. Μπράβο. Ο Μπουμάλ, ο Λέτο, ο Μπέρκ και για μένα και ο Καλτσάς σε αυτό το Παναθηναϊκό έχει θέση. Έχει θέση και δεν ξέρω, εγώ το γουστάρω τον παίχτη αυτό, έχει θέση. Και ο Βλαχοδήμος έχει θέση. Έπρεπε να μπει ο Βλαχοδήμος εχθές. Και ο Βλαχοδήμος σε αυτό το Παναθηναϊκό για μένα έχει θέση. Από το Βιγιαφάνες και από τη Βαγγελίτσα για μένα είναι καλύτερο. Ναι. Για μένα, για μένα, για μένα, για μένα. Έτσι όπως βλέπω εγώ την μπάλα να πούμε. Ναι. Καλά τα λες. Λοιπόν, ας πω τι είδα εγώ εχθές, γιατί το είδα όλο το παιχνίδι. Για πες μου. Καταρχάς μου άρεσε το παιχνίδι γιατί ήταν αντρικό. Δεν μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός στην Κρίνια, στη Μύρλα, στον Μπουρμπού, να επηρεάσει τον Κίζα, βρισχές, αυτές, αυτά. Και μου θύμισε μικρή ομάδα. Σαν άπαιζε ο Βοτανικός με τον Τιτανικό. Θέλαν το παιχνίδι σίγουρα και δεν το σέβη. Άκου να δεις. Έπρεπε εχθές να βγάλει κάρτα στο Λέτο και τον Ζαβέλα. Και τον άλλον τον... Να σταματήσουν, ναι, για το Μουρμούρα λέω εγώ. Ναι, ναι. Για τη Μουρμούρα, να σταματήσουν τη Μουρμούρα γιατί μας σπάσανε τα νεύρα. Μας τα σπάσανε. Κάθε δύο φάσεις αυτούς έδειχνε πρώτο πλάνο που τσακωνόντουστα. Για τον Κουντρου, για ποιον ήθελες να πεις εσύ ότι έπρεπε να βγάλει δεύτερη κίτρινη? Τον, όχι, για μένα μιλάς. Εγώ λέω τον άλλον, τον Ταυλαρίδη. Τον Ταυλαρίδη εκεί πέρα που πήγε να κάνει το ψαλιδάκι. Εκεί. Εντάξει, αυτό δεν είναι πρόθεση ότι πάει να χτυπήσει το παιδί. Πλάτη τον έχει τον Μαλέζα. Πλάτη τον έχει, πάει να κάνει την πιντέτια. Δεν είναι κάρτα αυτό. Τέλος πάντων. Και τον Μπέρκ ίσως μια κίτρινη. Και στον Μπέρκ μια κίτρινη, ναι. Και αν έδινε αυτές τις κάρτες, ο Κίζας θα ήταν τελείως. Ο Μπέρκ είναι παλιό χαρακτήρας, δεν το ξέρω εγώ ότι είναι παλιό τόμαρο. Είναι νευρικός, αλλά είναι και τέτοιο. Και όταν θα κάνει κάτι εσκεμμένα, ρε παιδί μου, ή τέτοιο, όταν θα καταλάβει ότι έχει άδικο, το δίνει το χέρι στον άλλο. Δεν είναι τόσο. Όχι, όχι, ο Μπέρκ βρίζει μάνες, πατεράδες, όταν δεν είναι κάμερα εκεί μπροστά. Φυσικά, να σου πω. Είναι παλιό τόμαρο, ναι. Πεφταράς όμως, ε. Μου άρεσε ο. Και έκανε κι άλλο λάθος. Ποιος? Ενώ ήταν ανεκτικός ο Κίζας με όλα αυτά, έκανε κάτι δεν έδωσε ένα φάουλ στον Μπάουκ στο τέλος που πάτησε ο Μοντέστο τον από εκεί δεξιά, που του έκανε ένα πάτημα που πήγε να τον περάσει και δεν το έδωσε το φάουλ. Και δίνει ένα φάουλ στον Παναθηναϊκό στο Βιγιαφάνες που κάνει ένα καθαρότατο τάκλιν δυνατό μεν, αλλά καθαρότατο τάκλιν Αθανασιάδης. Παιδιά, και παίρνει μόνο παιδιά, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Με ταχύτητα ντετέ γίνονται αυτές οι φάσεις και σε πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Τώρα, εμείς, εγώ σαν Αραπτόπουλος, όλους τους διαιτητές, καταρχήν πρώτο τους κρίνω αν έχουν πρόθεση. Το πρώτο. Το πρώτο. Έχει πρόθεση. Μάλιστα. Ο Κίζας δεν είχε. Δεύτερον. Δεν είχε, όχι, δεν δεύτερον. Είναι κοντά στις φάσεις, είναι γυμνασμένος. Εγώ με τον Κίζα σε πληροφορώ εκεί που γυμνάζομαι, πάει γυμνάζεται ο Κίζας. Ξέρεις την προπόνηση, εγώ πάω τον βλέπω από το παράθυρο. Εγώ κολυμπάω.
Κολυμπάω, κάθομαι έξω, ξαναμπαίνω, ξανακολυμπάω, πεντακοσάρια, μέτρα, ιστορίες, παίρνω την εφημερίδα, κάνω ένα δύο ώρο, ξέρω κτλ. Κάνει πολύ προπόνηση, είναι στεγνός και γενικότερα οι Έλληνες διαιτητές είναι πολύ γυμνασμένοι. Εκείνο το οποίο μπορεί κάποιος να του πει είναι ότι αν άρχισε να βγάζει τις κάρτες τη μία μετά την άλλη και στον Μπάου και στον Τζαβέλα και στους άλλους, θα μένανε με 8 πέσει, θα χαλούσε το παιχνίδι. Δεν θα μέναν καθόλου, θα ήταν όλοι οι άλλοι πιο εντάξει. Γι' αυτό βγαίνουν και οι κάρτες. Για να πάρουν και άλλοι. Λοιπόν, αυτό που με στεναχώρησε εκτός από το ότι είδαμε δύο καταπληκτικά γκολ εχθές. Ήταν αυτό το ωραίο του παιχνιδιού εχθές. Ήταν και τα δύο πανέμορφα γκολ. Αυτό που με στεναχώρησε μόνο στο παιχνίδι εχθές ήταν ότι είδα ο προπονητής μου δεν έχει καθόλου φαντασία και είναι κότα. Είναι κότα και δεν έχει καθόλου φαντασία. Τι θα έκανες μετά το 30? Τον Αλέφαντο εγώ τον σήμερα τον λέω. Δεν ακούω, δεν σε βλέπω τον Αλέφαντο γιατί γελάω και δεν θέλω να γελάω. Άκου, λέω, εντάξει είναι και η ψυχαγωγική σύνδεση. Εντάξει, ναι, καμιά φορά, ναι, παιδί μου, θα δω 5 λεπτά μόνο και μόνο για να γελάσω γιατί μου αρέσει που κάνει τακτική πάνω στο Σουμπούτο, τίποτα άλλο. Του λέω γιατί δεν βγαίνει ο Ταυλαρίδης να πάω ο Κουτρουμπής στο στόπερ. Να παίξει ο Κουτρουμπής γιατί κατεβάζει και καλύτερα την μπάλα τον Ταυλαρίδη και να παίξει ένας άλλος χάφ εκεί πέρα πιο γρήγορος και τα λοιπά και πιο επιθετικός. Γιατί να τον φοβηθώ εγώ? Για ποιο λόγο να τον φοβηθώ? Να σου πω κάτι τι θα έκανα εγώ. Όχι, μου λέει δεν βγαίνει. Γενικά ο Αλέφαντος για τον Αθανασιάδη τον κάνω ερώτηση. Του λέω ρε Νίκο, γιατί να τον έχω τον Αθανασιάδη 90 λεπτά εκεί πέρα στο μεγάλο το χώρο και να μην πετάξω μέσα ένα γρήγορο? Όχι, μου λέει καλός είναι εκεί κτλ. Γενικά ο Αλέφαντος τελευταία στις αυτές του δεν βάζει αυτό που λέμε φαντασία. Το ρίσκο, τη φαντασία κτλ. Ναι, το μόνο που βάζει τον τρίτο στόπερ, θα πει ο τρίτο στόπερ. Ωραίος είναι ο τρίτο στόπερ, αλλά όταν παιδί μου έχω εγώ τρεις χαφ και ο άλλος έχει δύο, δεν μπορώ να πετάξω άλλον ένα χαφ ο οποίος ο ένας μου είναι στόπερ ουσιαστικά ο Κουτρουμπής. Πάω για να καλύψω, ξέρω εγώ. Ναι, αφού βγαίνει ο. Γι' αυτό πάνω θα σου εξηγήσω εκεί. Αυτή την αλλαγή θα έκανα. Αυτή όμως. Τι θα έκανα? Από τη στιγμή που βλέπω ότι η ομάδα μου από το 65 μέχρι το 94 παίζει μονοκούκι αριστερά, φορτώνει τον άλλο να βγάζει σέντρες κτλ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο θα έκανα αλλαγή τον Αμπέιτ. Ναι. Θα έβαζα μέσα τον Λαγό στο κέντρο. Ναι, με το Ζέκα 2. Θα έπαιζα με τον Ταυλαρίδη πίσω, ναι, τον Μοδέστο και τον Μέστο. Ναι. Και θα παίρναγα τον Ταυλαρίδη φορ, δίπλα στον Μπέργκ. Αφού φορτώνω με σέντρες, ο Λέτο δεν είναι κεφαλοσφαιριστής. Θα τον κράταγα πίσω από τους δύο. Αλλιώς ότι αφού διαλέγω. Αλλιώς, αφού διαλέγω. Θα φορτώνα την περιοχή μου, μπράβο. Με ένα ψηλό, ακόμα. Μάλιστα. Ναι. Αφού παίζει. Έτσι. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός μισή ώρα αυτό το πράγμα. Ανορθόδοξο λίγο, αλλά. Ο Τζαβέλας με πονοκέφαλο έφυγε από τις κεφαλιές που έδιωξε. Ναι. Καλός ο Τζαβέλας. Θα έβαζα να τον απειλήσω. Καλό ο Τζαβέλα γιατί του έβγαζε ο άλλο έντρε όλη την ώρα. Και εγώ να ήμουνα, αυτό θέλει ο αμυντικό εκεί. Έτσι. Τα λέμε, για χαρά. Έτσι παίρνει ψυχολογία. Για χαρά, να είσαι καλά. Ωραίο. Ο 569, εσένα λέει Βλάχο. Πολλού μα λένε Γίδη, με είπε μένα. Δεν πειράζει. Είμαι Χελιουδάκη. Ρε Βλάχο, Πανεόπουλο, τε λέει ποιο πληρώνει το ρεύμα στην Πηλαία. Ποιο το χρηματοδότησε, λέει. Μην μιλά για χρέη. Μα μιλά για χρέη σαν Παρθενόπαι ενό έχει πάρει ένα λόγο, λέει. Παιδιά, τα μηνύματα δεν έρχονται ολόκληρα. Έχει η οθόνη μου, να πούμε, ένα πρόβλημα και δεν τα βλέπω ολόκληρα τα μηνύματα. Είναι ένα θέμα αυτό. Αφήστε τον Ηρακλή να το σώσει θύρα 10 με το Μάνο. Κοροϊδεύει ο 321. Εγώ πιστεύω ότι ο Γκαρσία μπορεί να φέρει πολύ καλούς παλαιστές, λέει, από Βραζιλία. Γιατί είναι πολύ καλός στο box, καταλαβαίνω από Βόλο. Ναι. Λοιπόν. Φαλακρόταν ο Τζόρτα, λέει, για το χρέος του ΑΣΥΓΜΑ. Άριστη ΔΕΗ, λέει, ξεχνά ότι ο ΠΑΟΚ, λέει, είχε, τελειώνει εκεί το μήνυμα, η ΑΕΚ χρωστάει 1 εκατομμύριο στο ΟΑΚΑ. Όλη η Λατινική Αμερική, ένα δις πληθυσμός υποκλίνεται στον Παύλο. Ρε, τι θα ακούσουμε. Λέω 898. Γιατί αμφιβάλλεται δηλαδή. Λοιπόν. Κι άλλος, ο Γκαρσία βοηθό στην ΚΑΠΑ 17. Μα δεν λέει κανείς για τον Ζαζόπουλο, τον Γκαρσία κράζουν. Λοιπόν. Ο Γκαρσία είναι συνεργάτης του Ζαζόπουλου, μπερδεύεστε. Ναι. Ένα στα κρατούσε Γλύκο, Βελίδη, Τζαβέλα, Χατζή, Ισαΐα, Μαλεζά, Λέω Βασκίτσου, Κωνσταντινίδη, Κάτσε, Τζίμερο κτλ. Και θα έπαιρνε, λέει, άλλου 5 παίκτες κτλ. Λοιπόν, πάμε κόσμο. Καλημέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά, φίλε. Τι κάνεις? Τι παλεύω. Γεια σου, Τζόρνταν. Ο Μάνος επειδή σήμερα. Μάνο, μισό λεπτό. Γεια σου, στέλνει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά που παρακολουθεί την εκπομπή από τα Γιαννιτσά και λέει: Μέγας ο Ζαζόπουλος. Γλάστρα ο Γκαρσία. Κίζας γυμνασμένος, πολλά τρεξίματα μέσα στις φάσεις. Αφήνει το σκληρό παιχνίδι ροντέο.
αλλά οι παίκτες του πήρανε τον αέρα. Τον ΠΑΟΚ δεν τον πάει. Λέει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Τον πήρανε, ξέρεις, λέει, οι παίκτες στον αέρα. Ποιο να. Τον Κίζα. Τον πήραν οι παίκτες στον αέρα. Καλός, ωραίος, γυμνασμένος, κοντά στις φάσεις, καλά σφυρίγματα, αλλά ξέρεις, τον πήραν οι παίκτες στον αέρα. Ναι. Ξέρεις τι είναι, ρε Νικολάκη, από τα Γιαννιτσά, ρε φίλε Νίκο, να έχεις εκεί σαν πιτσιρίκος που είσαι ποδοσφαιριστής στην ΚΑΠΑ 17, να έχεις μια προσωπικότητα, ένα ένδαλμα, το ένδαλμα του ΠΑΟΚ. Άλλο λέει. Ναι. Όχι, εγώ να μιλήσω για τον Γκαρσία πρώτα. Ο Κίζας λέει, ο τέτοιος ο Γκαρσία λίγος. Ο Γκαρσίας λίγος. Για ρωτά ένα πιτσιρίκο όταν έχει τον Γκαρσία προπονητή εκεί πέρα, πώς νιώθει. Για τον Κίζα έλεγε, ρε. Ξέρω, ρε, είπε για τον Γκαρσία. Καλός ο Ζαζόπουλος, έτσι ξεκίνησε. Α, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πάνε εκεί ρωτά τα πιτσιρίκια, γιατί εγώ ρωτάω και πιτσιρίκια της 17. Ναι. Πώς τον έχουν τον Γκαρσία. Ναι. Τον βλέπουν και ανεβάζουν ψυχολογία, ρε φίλε. Ψυχολογία. Ναι. Τώρα για τον Κίζα λέω το εξής, ότι εάν έδινε αυτές τις τρεις κάρτες εχθές, ο Κίζα ήταν από τους καλύτερους. Έτσι είναι. Λέγε, φίλε. Έλα, Κωστή. Έλα. Να πω το ποιηματάκι. Να το πεις, μάνα. Μ' ακού. Λοιπόν. Γεια σου, μεγάλη Ηρακλή, της πόλης το καμάρι, που τρέχουν όλοι σαν τρελοί, ποιος θα σε πρωτοπάρει. Και βγαίνουν τώρα οι οπαδοί και είναι απορριμμένοι, γιατί όλοι οι παίκτες τους δεν είναι πληρωμένοι. Σε ήξερα, ρε Τζόρνταν μου, έμπορα με παστέλια. Και τώρα μαθηματικό και με έπιασαν τα γέλια. Ήμουν άρρωστος, Κωστή, και έγινα περδίκι όταν σε αποκαλέσανε και κίτρινο σκουλίκι. Τι τα ήθελες, Κωστάρα μου, και είπες για την Τζέννη, και σε έχει κάνει βούκινο μέχρι την Ιεμένη. Καλό σου βράδυ, ρε Κωστή, φιλιά στον Ιορδάνη, να δώσεις χαιρετίσματα στο γίγαντα το Γιάννη. Είσαι συγκινητικός, ρε. Εσύ αυτός είναι φοβερός. Συγκινητικός. Ναι, ρε φίλε, τι ήταν αυτό. Λοιπόν. Τα έκανε μοντάζ σε χρόνο ρεκόρ. Τι μοντάζ, ρε. Ρε τον άνθρωπο. Αυτό είναι ταλέντο. Αυτό είναι μεγάλο ταλέντο, όχι ταλέντο. Ναι. Είναι μεγάλο ταλέντο. Και αυτό είναι, το έχει δώσει η φύση. Πού είναι ο Μάνος τώρα, φίλος μου? Ποιητής είναι αυτός. Όχι, ο Μάνος που είναι ο φίλος μου. Ο άλλος ο Μάνος. Να πει τα προβλήματα του Ηρακλή. Ποια προβλήματα, μόνο του κόψα να κόψω το φως του. Είδες λοιπόν. Το ίντερνετ κόψαν, όχι το φως. Το ίντερνετ. Πού είναι ο φίλος μου ο Νικολάκης ο Ολλάνδος που έλεγε δεν μιλάω με τον ουράγο. Θυμάσαι τις πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Λέω μη μαγγίζεις, τα προβλήματα μπροστά είναι, δεν τα βλέπεις. Ο Ολλάνδος δεν ήρθε την Κυριακή. Δεν ήρθε την Κυριακή. Ναι. Πού είναι ο φίλος μας ο Ασλάμας που δεν ήρθε και την προηγούμενη Κυριακή. Ο Ασλάμας. Να ακούσει την κριτική των Ηρακλειδών. Ναι. Έτσι είναι. Μάλιστα. Πάνω θα τα πούμε και από κοντά. Έγινε. Θα τα πούμε από κοντά οπωσδήποτε. Τα λέμε για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Τζόρνταν. Εδώ είναι ο Τζόρνταν, φίλε. Έλα, Τζόρνταν, είμαι το παιδί από τα Διόδια. Γεια σου, Ρεπέτα. Ανάληψη. Τι κάνεις, αγόρι. Περνάω από εκεί, δεν σε βλέπω. Τι, δεν ταιριάζουν τα βράδια. Δεν τυχαίνει. Ναι, ναι. Δεν τυχαίνει. Τι κάνουμε. Καλά. Μια μέρα θα πάρεις και τον Κωστή και θα έρθετε εκεί πάνω στο χωριό με τον Στάθη, τον ξάδερφο, τον Γιουριάδη. Ασκός. Να φάμε αγριογούρνο. Ασκός. Ναι, σαν ασκό. Να βγούμε σε χωριό να φάμε αγριογούρνο. Ασκός, βέβαια. Και μετά που θα κοιμηθούμε. Πού θα κοιμηθούμε. Σε μένα, τι άγχος. Τι άγχωνες. Έχω ένα σπίτι 150 τετραγωνικά. Εγώ ρε φίλε, αυτό άμα φάω εγώ, με πιάνει ας πούμε λίθαργος, κατάλαβες. Κι εγώ έτσι είμαι, Γι' αυτό προσπαθώ να τρώω ελάχιστα, γιατί γυρίζω όλη μέρα σαν τη σβούρα και δεν μπορώ να κάνω μεγάλο γεύμα, κατάλαβες. Ναι. Κι εγώ έτσι είμαι, κι εγώ όταν φάω πρέπει να κοιμηθώ, μετά δεν έχει τίποτα. Ναι, μετά, λοιπόν, μετά, πώς είδα το παιχνίδι χθες. Το μικρό σου, όπως είπαμε. Τάσος, ναι. Έλα. Πώς το είδα το παιχνίδι χθες. Το παιχνίδι, κοίταξε να δεις. Το παιχνίδι, εγώ τον βλέπω το καλά το πάει ο Ίβιτς. Αφού μπόρεσε και κράτησε μετά το 20, νομίζω ότι σε καλό δρόμο είναι η ομάδα. Τώρα, άμα μπορέσει να διαχειριστεί τις δύο αποβολές αυτές εδώ πέρα, άμα μπορεί τώρα στα δύο παιχνίδια να τις διαχειριστεί και να τα πάρει με τον Πανιόνιο, βγήκαμε κιόλας μετά, να ξέρεις. Θα μπορέσει να το κάνει, γιατί τραβάει τους παίχτες, παίρνει το 100%, έχει το κάτι που το παίρνει, κατάλαβες. Ο προηγούμενος δεν το είχε, αυτός το έχει, πάντα βλέπεις, παίζει ο... Πες το να, ο τραυματοφύλακας μας. Ο Γλύκος και στηρίζει και το Βελίδι αυτός. Ο άλλος θα έλεγε για γάλατα και βλακίες. Τέλος πάντων, μια βλακία νομίζω έκανε χθες, που δεν έβγαλε τον Αθανασιάδη, νομίζω να βάζει πιο μπροστά το Μυστακίδη. Αυτό εδώ λέγαμε και εμείς μόλις βλέπαμε το μάτς, αυτό λέγαμε. Ναι, να βάζει λίγο το Μυστακίδη, θα βοηθήσει και αμυντικά, είναι και πιο γρήγορος, έχει την ξεπέτα και το ξεπέταγμα. Νομίζω θα βοηθήσει πιο πολύ, αλλά εντάξει, αφού πήραμε το χ, είναι πολύ σημαντικό. Θες να σου δώσω μια ιδέα για τον ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, στα χαφ. Για πες μου. Ο Ζάιρο παίζει. Τελείωσε. Όχι. Δεν παίζει ο Ζάιρο. Πάει. Ο Μαχ παίζει ή θα μπορεί να τα λέμε του. Και άμα παίξει δεν το βλέπω πολύ καλά. Ο Μαχ έτοιμος είναι, δεν έχει θέμα.
Εντάξει, αλλά εντάξει, έτοιμο θα είναι, αλλά δεν το βλέπω και πολύ καλά. Δεν πειράζει, μπορεί να τον δεις. Εντάξει, είναι και η απουσία. Με δύο προπονήσεις πήγε, έπαιξε. Ναι. Άλλοι πλαϊνοί για... ποιοι είναι? Άλλοι πλαϊνοί, ο Ροντρίγκες, ο Μουστακίδης. Ναι, άλλοι. Αυτούς τους δύο θα βάλει. Αυτοί οι δύο είναι. Τώρα έτσι όπως έγινε, δηλαδή αυτοί οι δύο είναι. Λοιπόν... Και άμα τραβήξει το Κίτσιο, δεν ξέρουμε λίγο μπροστά σου. Άκου τώρα να δεις τι θα γίνει. Άκου τι λέω εγώ. Με Πανιόνιο. Ωραία. Ναι, ναι. Ο Λέοβατς παίζει, έτσι. Παίζει. Ο Βίτορας παίζει ή δεν παίζει? Ο Βίτορ τελείωσε. Μπα. Η τετράδα νομίζω ίδια θα είναι. Περίμενε. Μαλέζας. Λοιπόν, άκου εδώ. Τερματοφύλακας ο Γλύκος. Έτσι. Ναι. Δεξί μπάκος, ναι, ναι. Δεξί μπάκος Κόνδρας. Ναι. Αριστερό μπάκο Λέοβατς. Ναι. Αριστερό στόπερο Τζαβέλας. Δεξιό στόπερο Χατζησαΐας ή ο Μαλέζας. Διάλεξε εσύ όποιον θέλεις. Ποιον θέλεις? Μαλεζά δες, βάλ το Μαλεζά. Χατζη Ισαΐα δες. Εγώ το Χατζη Ισαΐα θα βάζω. Λοιπόν, 4-3-3. Τζίμι Ροτ μπροστά, σε θέση, πίσω. Σε θέση Τζίμι Ροτ μπροστά, σε θέση Κάτσε ή σε θέση Τζιόλι. Εξάρι. Και δύο εσωτερικοί μέση. Χαρίστης και Μιστακίδης εσωτερική μέση. Και οι δύο. Ωραία. Ροντρίγκες αριστερά, Κίτσιου δεξιά σε ένα εξτρέμ και σέντερ φορ ο Κλάους. Πολύ ωραία ομάδα σου έχω κάνει. Μπράβο. Και θα βγαίνει. Να βοηθάει και Κίτσιου. Θα βγαίνει πίσω. Κάθετα ο Χαρίσης, κάθετα ο Μιστακίδης. Αφού έχεις το Σκόδρα πίσω. Ο Σκόδρα δεν θα σου ανεβαίνει ψηλά. Ο Λέοβας δεν σου ανεβαίνει πολύ ψηλά, εντάξει. Και θα βγαίνει με Χαρίση έναν, Μιστακίδη δύο, Κίτσιου τρει, Κλάους τέσσερι, Ροντρίγκες πέντε. Εντάξει, άντε να σου ανέβει και λίγο Λέοβα τσαπάνω. Έξι. Και έχεις πίσω Τζίμι Ροτ, Μαλεζά, Τζαβέλα, Σκόνδρα. Δεν χάνεις από τον Πανιόνιο. Ξέρω γάμα το πάρεις το μάτς, δεν χάνεις από τον Πανιόνιο. Και ο Κίτσιου, σαν εξτρέμ, με πλάτη του το Σκόνδρα, πιο καλά μπορεί να τη βγάλει τη δουλειά. Πολύ καλά τη βγάλει τη δουλειά. Και ο Μιστακίδης, εσωτερικός χαφ σε 4-3-3. Ξέρεις τι ωραία ομάδα είναι αυτή. Ναι. Έχει και ταχύτητα. Εγώ πιστεύω. Και πλάι, να τρυπήσει ο Χίτσιου και πλάι να τρυπήσει ο Ροντρίγκες. Και σέντρα να κάνει τον Κλάους να την πάρει, ξέρω εγώ, στον πρώτο δοκάρι. Και να πατήσει και ο Μιστακίδης, να πατήσει και ο Χαρίσης. Να και οι δυο. Δηλαδή από τα τρία χαφ πατάνε οι δυο περιοχή. Μαρκάρουνε κιόλας όσο μπορούνε. Ωραία. Ναι. Από τον Πανιόνιο που θα παίξει με Κόρμπο, Μπακασέτα και Σιώπη, εγώ έχω Τζίμι Ροτ, Χαρίση, Μιστακίδη. Του τρώω ή δεν του τρώω? Του τρώω. Του τρώω. Άνετα. Ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης έχει και ένα καλό, μπορεί να πεταχτεί και δεξιά-αριστερά, να τραβήξει κανέναν παίχτη. Ο Μακ να παίζει. Να πιάσει λίγο το κέντρο. Ο Μακ παίζει. Παίζει, αλλά εντάξει, χθες δεν τράβηξε. Άσε μας ρε Μακ, τράβα εκεί μαζί με τον, πώς το λένε, τον Μπερμπάντοφ. Α, πάτε σε κάνα ταβερνίο να φάτε τίποτα βομβίδια εκεί πέρα στην αγορά. Α, πάρτε δρόμο από εδώ πέρα και οι δυο. Άσε ρε Μακ, τώρα μας δουλεύεις και εσύ τώρα. Άντε βγαίστε και κράξτε τον, να πούμε. Μπορεί να μείνει καλά, ρε. Πράτε το Φλόρο που δεν είναι καλά, δεν ακούπησε την μπάλα. Τα ποδαράκια του φύλαγε τώρα το Φλόρο, να πούμε. Α, το Φλόρο. Εγώ νομίζω. Άντε εγώ τώρα νομίζω, το Φλόρο. Τζόρταν, εγώ νομίζω είναι αυτό που λέει ο Κωστής, ότι λίγο και τα πόδια τα προσέχει. Αυτό θα φανεί τώρα. Όχι, έχει συνάχη, όχι, έχει μίξα. Ναι. Άσε μας, ρε φίλε τώρα. Ρε Τζόρταν, άσε μας, ρε φίλε τώρα. Δεν περιμένουμε να παίξουν αυτοί οι παίχτες. Μεγαστρεντερίτιδες και με κολλημένο το σπόνδυλο τον ένα δίπλα στον άλλον. Πάμε και κάνουμε προπόνηση 48 χρονών. Και άλλοι, η Τίκα ο Μακ τώρα έχει συνάχη. Άντε φύγετε από εδώ πέρα, ρε Φλόρι, να πούμε. Ε, Φλόρι. Σλοβάκο Φλόρι. Α, Φλόρι. Πώς είναι έτσι, ρε. Τώρα θα φανεί. Τώρα και κάτι άλλο να πω. Τώρα εγώ νομίζω αυτό. Απαγορεύονται, λέει. Απαγορεύονται τα βάρη, λέει. Έχει κύλι δίσκου. Θα πάρω κάμψεις, του λέω. 150, 40 όσες μπορώ. Και έχει μίξα, λέει ο Μακ. Έχει μίξα. Έχουμε έρθει εδώ πέρα πρισμένοι, να πούμε, από γύρες, από λαρίγκια, από αυτά. Με πολύποδες, με ιστορίες, χρόνια τώρα. Άσε μας, ρε Μακ Φλόρε. Και εσύ, ρε Φλόρε Μπερμπάντοφ, ξεφτύλα. Δεν μπορείς να πεις στον ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να παίξω. Είμαι ξεφτύλας, τελείωσα, ρε. Ξεφτύλες. Και σας χαϊδεύουν τώρα οι ρεπόρτερ και η δημοσιογραφική παραγωγή εδώ πέρα. Δεν σας σκίζουν κανονικά. Παλιό Φλόρι και οι δύο. Ε, Φλόρι. Λοιπόν, Κωστή, να σου πω και κάτι. Εγώ όταν έπαιζα μπάλα με γύψο έπαιξα τρεις αγώνες. Έβαλα μακριά μπλούζα
Οκτώβριο μήνα, για να μην φαινόταν ο γύψος και έπαιζα μπάλα. Πάει τα παιδιά για 30, για 20, για 40 ευρώ, για 10 ευρώ μεροκάματο στα χωράφια. Πάλι ο Λινάτσες και οι δύο. Γεια σου φίλε, συγχύστηκα τώρα. Τα πήρα στο κρανίο. Επόμενη γραμμή. Ο Μακ και ο Μπερμπάντοφ. Ο Κίσιου να παίξει. Κι ας μην είναι τόσο καλός όσο ο Μακ. Θα έχει περισσότερο ταχύτητα, θα έχει περισσότερο πάθος. Ναι. Θα μπει, θα κάνει, θα ράνει, θα γυρίσει ένα μαρκάρι. Όσο μπορεί το παιδί. Άιντε από εκεί πέρα. Εγώ πώς έχω την αίσθηση ότι θα παίξει ο Μακ. Τι να παίξει ο Μακ, ρε. Τι να παίξει. Στο λέω ο Μπερμπάντοφ δεν πρόκειται να παίξει. Και... στα λέω και από εδώ πριν ένα μήνα. Θα φυλάξει τα πόδια του ο Μακ. Έλα, φίλε, ναι. Θα δούμε. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Σταύρος. Βαρύς ακούω, Σταύρο. Βαρύς. Βαρύς ακούω. Μια μισή ώρα είναι, αδερφέ. Κουράστηκες, έτσι. Εντάξει. Εμείς δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Δεν δουλεύουμε τα βράδια, εντάξει. Εσύ είσαι, ρε Σταύρο. Ε. Σταύρο, εσύ είσαι. Ναι, ρε παιδί μου. Σου λέει ο Σταύρος. Μάλιστα. Βαρύς. Ναι, βαρύς. Λοιπόν. Λέγε, ψηλέ, λέγε. Τζόρνταν. Εδώ είναι ο Τζόρνταν. Λοιπόν, μια ερώτηση να σου κάνω. Βεβαίως. Βασικά μια ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ για μένα φέτος έχει την ευκαιρία να στηριχτεί επάνω σε 5-6 παιχτάκια, τα οποία είναι ο Ροντρίγκες, είναι ο Τσίμιροτ, έχεις τον Χατζη Ισαΐα, έχεις τον Κίτσιου, έχεις τον Κωνσταντινίδη, τον Μιστακίδη, τον Κοροβέση, τον Χαρίση, δηλαδή του χρόνου ο ΠΑΟΚ πρέπει να στηρίξει αυτά τα παιδιά σε μικρή ηλικία που είναι και βγάζουν ότι μπορούν να παίξουν στον ΠΑΟΚ και μαζί με αυτούς μπορεί να πάρεις 3-4 παίχτες ποιοτικούς και να κάνεις ένα πολύ καλό σύνολο. Συμφωνώ. Δηλαδή, ακόμα για μένα δεν χωράνε ας πούμε ούτε ο Βίτορ, ούτε ο Σκόνδρας, ούτε ο Τζιόλης, αν και δεν έχω κάτι με τον Τζιόλη, αλλά αν ο ΠΑΟΚ θέλει του χρόνου να παίξει γρήγορη μπάλα, να είναι όλοι στη ζήτα. Αν θες να δώσεις λίγο ταχύτητα πιο πολύ ας πούμε. Έλα. Να δώσεις περισσότερο ταχύτητα ας πούμε. Ναι, δεν μπορείς να δώσεις περισσότερη ταχύτητα στον ΠΑΟΚ με τον Τζιόλη ας πούμε. Εντάξει, δίνεις λίγο μπόι, δίνεις λίγο στον κλειστό χώρο, καλά τα λες τοποθετήσεις, καλή μια πρώτη πάσα, εντάξει, δεν παίρνεις, δεν παίρνεις. Εγώ με τον Ίβιτς δεν έχω κάτι μέχρι τώρα, ούτε και να φέρει κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα θα έχω κάτι με τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Πλώς το θέμα είναι ότι αν θέλει ο Σαββίδης να στηριχτεί στον Ίβιτς, για μένα μπορεί πολύ άνετα ο Ίβιτς να βγει πολύ πετυχημένος προπονητής από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή του χρόνου άμα πάρεις κάποιους παίχτες ποιοτικούς, ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ δυνατός του χρόνου. Αν δεν αργήσουν στις μεταγραφές και περιμένουν να πουληθεί κανένας Λούκας, να πάρουν λεφτά και να κάνουν μεταγραφές. Δηλαδή καλύτερα να πάρεις αυτούς ας πούμε ο Μάτος που ακούγεται, είναι καλή λύση για τη θέση που είναι να παίξει στο Λέοβατς νομίζω. Στη θέση του Λέοβατς δεν τον παίρνουνε. Ναι. Είναι καλή λύση. Πιστεύω αν κλείσει προπονητή θέλω να είναι σε μικρή ηλικία, δεν θέλω να είναι ο Σάντος, να είναι κάποιος Πορτογάλος σε καλή ηλικία. Κάτω από 60. Και να σου πω κάτι, αν θεωρούν ότι ο Κονσεϊσάο έχει πάρει κάποιες εμπειρίες στην Πορτογαλία σαν προπονητής, θα μου άρεσε να δω δίδυμο στον ΠΑΟΚ Κονσεϊσάο Ίβιτς για προπονητή. Από εκεί και πέρα, Τζόρντα, να σε κάνω μια ερώτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο λόγος να είσαι γιος του Σαββίδη και να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Τι δηλώσεις όπως, έκανε, τι έκανε. Τι όπως τι για τον Πανιόνιο αυτό που είπε, που ανέβασε στο δικό του το... Δεν είδα, τι είπε. Τι είπε, ότι... Έβρισε τον Πανιόνιο. Για ποιο λόγο. Και στο τέλος λέει εμείς τους γράφουμε στα από αυτά μας. Τέλος πάντων, κοίταξε, αυτό είναι τώρα κρίνεις άλλον εσύ. Γιατί τον έβρισε. Την άποψη του αλουνού κρίνεις τώρα, κατάλαβες. Γιατί τον έβρισε. Μπορεί να έχει κάτι. Τζόρντα, να σου πω λίγο κάτι. Αν θέλει ο Σαββίδης να αφήσει το γιο του να κάνει κουμάντο σε ένα σωματείο το οποίο έχει ιστορία, δεν μπορείς να κάθεσαι να βρίζεις κάποιο άλλο σωματείο ποδοσφαιρικό
το οποίο δεν έχει συμβεί κάτι και δεν σε φταίει σε κάτι. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Μα ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα πλέι-οφ ο Μπανιόνιο. Δεν ξέρει τι γίνεται στην άλλη την ομάδα. Τον Μπανιόνιο δεν νομίζω να τον βρει σαν Μπανιόνιο, κατάλαβε. Δεν νομίζω. Όχι, να σαν... τον Μπανιόνιο έβρισε στο Ισταγκά. Τώρα εκεί μέσα είναι κι άλλοι. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Σκέψτε είναι κι άλλοι. Είναι ο μπαμπά του Γκαγκάτση. Ποιο άλλο δηλαδή. Είναι, κι άλλοι είναι. Άλλοι παράγοντε, δεν είναι μονογίνο. Είναι κι άλλο. Αλλά είναι και ένας μπαμπάς ο οποίος ο γιος του δεν ξέρει τι πάει. Εντάξει, αλλά είναι κι άλλοι λέω, δεν ξέρω. Α, είναι κι άλλοι. Ναι. Ποιο, το άλλο το ξέρεις, που το έχεις μάθει βασικά. Για ποιο? Ότι υπάρχει πρόβλημα με ένα στέλεχος από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που είναι εμπλεγμένο σε κάποια θέματα. Πιθανόν άνοιξες αργά το ραδιόφωνο. Είπαμε ρε παιδί μου, καλά είναι αυτά μόλις... Τελεσιδικήσουν μόλις δούμε τι είναι, ποιοι είναι και ξέρω εγώ, να έχουμε άποψη τότε να πούμε. Έτσι. Τίποτα δεν θα γίνει. Τι να γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει από αυτό. Ξέρεις τι είναι να πετάς τη λάσπη ρε μαγκά. Σε πετάξω εγώ τώρα ένα έτσι εδώ πέρα, 2-3 φορές, να το μάθει η Ελλάδα. Να σου πω κάτι, Τζορντάν. Λάσπη ακούγεται και για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ότι... Λάσπη για τον Ολυμπιακό. Δικαστικές αποφάσεις. Δικαστήρια θα γίνουν, ναι. Θα γίνει κάτι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Γι' αυτό λέω. Ο Μάκης πεθαίνει και δεν γίνεται κάτι. Αυτό λέω, ρε φίλε. Να δούμε. Τι να πούμε τώρα. Δεν σου λέω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Τότε τι, γιατί να το κρίνουμε τότε, αφού δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς το κρίνουμε γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα. Πού υπάρχει, ποιος το λέει. Αν δεν εισηγήσει εισαγγελικά και διοικητικά. Αγωγή έκανε ο άλλος. Ναι. Μισό. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος, αν κάνει μια κακή πράξη και δεν τιμωρηθεί από τη δικαιοσύνη, αυτή η πράξη δεν είναι κακή αυτή που έκανε? Δεν είπα αυτό εγώ. Τότε. Αγωγή έκανε η ομάδα, το ξέρεις. Ορίστε. Στην εφημερίδα που έβγαλε αυτά εδώ έκανε αγωγή η ομάδα. Έκανε αγωγή. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι αγωγή από την εγώ αγωγή. Εγώ δεν ξέρω τι να πιστέψω. Εγώ θα δω. Τι να πιστέψω εγώ τώρα. Όχι, θα βγει κάτι. Δεν ξέρω, θα δω. Τι να πω. Πρέπει να πιστέψω δηλαδή. Δεν πρέπει να δω. Κοίταξε. Άκου. Πρέπει να δουν τα μάτια μας. Άκου να δεις. Τι λέει, τι περνιέται στην κοινή γνώμη. Ναι. Πέρα από το δικαστήριο, πέρα από την ιστορία, πέρα από την αγωγή, πέρα από αυτό. Τι μένει στην κοινή γνώμη. Δηλαδή, τι μένει αν κλείσουμε το μικρόφωνο και μιλήσουμε εκτός. Δηλαδή, σαν να μην. Η κοινή γνώμη λέει και να δικάσει ο δικαστής και να μην δικάσει ο δικαστής θεωρεί ότι είναι βρώμικα τα πράγματα. Εντάξει. Καλά, αυτό είναι γεγονός. Ωραία. Τώρα θα με καταδικάσει ο εισαγγελέας, θα φοβηθεί ο εισαγγελέας, θα καλώ δικηγόρο άλλος κτλ. Αυτά μπορεί να γίνουν στην Ελλάδα και παντού παγκοσμίως. Ωραία. Άκουμε λίγο. Ναι. Είναι όμως ότι μένει η ιστορία του ότι ξέρεις τι. Όπως κάνουν οι άλλοι, κάνουμε και εμείς. Αυτό μένει στο τέλος. Δεν αξίζει τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ποτέ. Θα βρέσουμε δηλαδή, κάτι. Όχι γενικώς ποτέ. Κάτσε όμως, γιατί είναι λεπτό το θέμα. Εγώ θα σου πω και το εξής. Όχι, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ένα λεπτό. Ναι. Πες ότι εγώ είμαι στον Ανδρώνη και δουλεύω. Ναι. Και στον Καρατζαφέρη και δουλεύω. Ναι. Ωραία. Και μπαίνω μέσα σε μια τράπεζα με τον Τζόρνταν και ληστεύω μια τράπεζα και σκοτώνω τον ταμεία. Ναι. Είναι υπόλογος και υπεύθυνος ο Καρατζαφέρης και ο Ανδρώνης επειδή εγώ την ψώνησα. Ή ο άλλος ας πούμε που έφαγε τη γυναίκα του σχορεμένος και τα λοιπά. Φταίει ας πούμε το αφεντικό. Μισό ναι. Όμως. Ναι. Να σε πω λίγο κάτι. Ναι. Θες να σου δώσω ένα παράδειγμα. Θα μου δώσεις 10 παραδείγματα. Άμα αυτό το όπλο το οποίο κρατάς. Ναι. Ανήκει σε άλλο άτομο και στο έδωσε. Δεν τελείωσα. Μισό. Αυτό... Είναι και αυτός ένοχος. Ναι. Άκουμε. Είναι και αυτός ένοχος. Αν όμως εγώ μπω μέσα στην... Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δεν καταλαβαίνεις πώς το λες. Δεν με άκουσες. Δεν ολοκλήρωσα. Πες μου. Αν εγώ που δουλεύω στον Καρατζαφέρη όμως και στον Ανδρώνη πουλάω προστασία και τα ηλίκη για το αφεντικό μου που είναι ο Ανδρώνης ή ο Καρατζαφέρης, τότε αυτοί έχουν ευθύνη απέναντί μου. Αν εγώ ας πούμε φάω λάχανο κάποιον επειδή ξέρω εγώ είμαι το κοκλήφος ή χιλιαδιό και δεν εμπλέκεται η εταιρεία που δουλεύω, δηλαδή πιάνουνε να πούμε τον ΟΡ, αν δεν έχει καμία σχέση η ομάδα δεν εμπλέκομαι. Αν πιάσουν ένα στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν είναι ο Σαββίδης ο εγκέφαλος από πίσω, πού να ξέρει τώρα ο κάθε Σαββίδης και ο κάθε ξέρω εγώ παράγοντας και ο κάθε Ανδρώνης και κάθε να πούμε Καρατζαφέρης τι κάνω εγώ στο σπίτι μου.
Δηλαδή αύριο με πιάνουν εμένα, ξέρω εγώ ότι είμαι παιδεραστής ή πουλάω ναρκωτικά. Πού να το ξέρει αυτό? Αν το ξέρει και με καλύπτει. Εντάξει, είναι λεπτό το θέμα. Δεν μου λες, Σταύρα, σε κατάλαβες, σε είναι, εγώ τώρα, είναι λεπτό το θέμα. Δεν σε κάνει εντύπωση λίγους μήνες πριν τις εκλογές της ΕΠΟ ή αν σου πω ένα μήνα πριν τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ να αρχίζουν τα όργανα? Βεβαίως, αυτό θεωρείται. Λοιπόν, εσύ τι περιμένεις δηλαδή, να είναι όλα ίσα? Εγώ λέω θα είναι θερμό το καλοκαίρι φέτος. Ωραίο θα είναι. Θα σου πω κάτι άλλο. Αυτό και τέλος. Να καταλάβεις. Βγαίνει ο Σαββίδης και κάνει δηλώσεις μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και βγαίνει και λέει τι? Ότι κοιτάξτε να δείτε ότι εγώ θα υποστηρίζω την ΑΕΚ στο τελικό κυπέλου και καλά θα κάνω Μελισανίδης να μην κατέβει στον τελικό. Όχι, δεν είπε έτσι. Έτσι είπε. Δεν είπε έτσι. Λέει να μην κατέβει στον τελικό. Δεν είπε έτσι. Δεν είπε έτσι. Έτσι δεν είπε. Δεν διάβασε τις δηλώσεις του. Έτσι το κατάλαβε. Αυτό είπε, σου λέω. Όχι, δεν το είπε. Ωραία, μην μάλλον. Λοιπόν. Τελείωσε το. Όχι, κάτσε λίγο. Το πέρα να το τελειώσω λίγο, να το τελειώσω. Μα δεν το είπε έτσι. Τελείωσε το, αργούμε, αργούμε. Τελείωσε το, αργούμε. Λέγε. Ναι, τελειώνω. Γιατί? Εγώ θα σε πω κάτι. Εσύ, σαν ΠΑΕΠΑΟΚ, δεν κατέβηκες στο δεύτερο ημιτελικό, γιατί θεωρούσαν ότι θα πας το πρόβατο στη σφαγή και ότι σε κάνανε, σε έκανε διαιτησία. Ναι. Μισό. Και βγαίνει ο Σαββίδης και λέει, άμα δεν αλλάξουν αυτά και αυτά τα πράγματα, εγώ δεν κατεβαίνω. Αυτό, γι' αυτό δεν κατεβαίνω. Ωραία, μισό. Είναι από πίσω σου ο Μελισανίδης και ο Παναθηναϊκός για να μπορείς να κάνεις κάτι στο παιχνίδι με την ΕΠΟ, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Και κατεβαίνει ο άλλος στο τελικό κυπέλου και σε γράφει σαν να είσαι Αποστάβρα, για να το μάθεις, για να το κλείσουμε, να τελειώνουμε. Επόμενη γραμμή, τέλος. Λοιπόν, στο τελικό γίνανε κάποιες συμφωνίες. Πήγαν με τον Κοντονή εκεί πέρα και είπαν θα βάλουν τον Σιδηρόπουλο με τους βοηθούς του. Έτσι, με αυτές τις συμφωνίες κατέβηκαν στο τελικό να παίξουν. Και λίγες μέρες πριν τον τελικό αλλάζει η ΕΠΟ τους βοηθούς. Μόλις πάρει την ΕΠΟ ο Μελισανίδης με το Σαββίδη. Τέλος πάντων, πρέπει να ξέρετε για να βγαίνετε και να αν την πάρουν, τότε θα δείτε την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα. Και βγαίνει ο Σαββίδης και η δήλωση του Σαββίδη είναι η εξής. Θα σας πηδάει. Άσερε τώρα. Θα. Τώρα μας πηδάει ο άλλος. Το θα το δούμε. Και βγαίνει ο Σαββίδης και η δήλωση του Σαββίδη είναι η εξής. Λέει, εγώ ξεκίνησα για την κάθαρση. Θεωρώ λοιπόν ότι έπρεπε να ακολουθήσουν και οι άλλοι. Δεν μπορώ να πω τι κάνει ο Δημήτρης, λέει, γιατί δεν μπορώ να το πω εγώ τι θα κάνει, αφού νομίζω ότι θα πάρει το κύπελο, εγώ είμαι μαζί του. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Πάμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Μπράβο. Γεια σου, Νίκο. Φίλε μου, Τζόρνταν. Γεια σου, φίλε μου, κόλλησα τώρα, ρε. Κώστα, έλα, Κώστα. Ναι. Με το αμάξι τι έγινε, ρε, σε φίλε. Το πολεμάμε, εντάξει. Εντάξει, εγώ σου έκανα μια ενημέρωση. Ναι. Εγώ, Τζόρνταν, διαφωνώ σε όλα με σένα, εντάξει. Σ' αγαπώ, σε εκτιμάω, αλλά διαφωνώ σε όλα. Ναι. Λοιπόν, διαφωνώ σε όλα γιατί... Δεν πειράζει. Δεν πιστεύω να βγούμε πρώτοι για δύο λόγους, φιλαράκι. Mm. Ένας πρώτο απ' όλα ότι γίνεται κακή διαχείριση στην ομάδα του ΠΑΟ και ο δεύτερος λόγος δεν θα σας αφήσουν από κάτω από την Αθήνα. Mm. Εγώ πιστεύω ο κύριος Σαββίδης δεν με νοιάζει. Δεν, ούτε φίλος μου, ούτε γνωστός μου, ούτε τίποτα. Δεν με νοιάζει ο άνθρωπος τι κάνει. Εντάξει, καλά κάνει, έχω τα χρήματα, ξελάσπα στην ομάδα, αλλά με έχει πει ψέματα, φιλαράκι. Mm. Ούτε τίτλους με πήρε, ούτε Champions League με έβγαλε, ούτε τίποτα. 8 χρόνια με δουλεύουν, εγώ πιστεύω εκεί μέσα. Yeah. Έτσι. Δεν είναι 8 χρόνια. 8 είναι, βάλε και εποχή να βάλει και το πέρανε. Βάλε πολλά χρόνια. Δεν 20 είναι, να βάλουμε, μάτια, να βάλουμε. Ναι, πόσα θέλεις να βάλουμε. Πολλά χρόνια, ρε. 30. Δουλεύουν ψηλό γαζί. Α, μπράβο. Βέβαια, τι. Εμένα είναι η δικιά μου γνώμη και όχι η δικιά μου γνώμη, είναι και αλλωνών παίκτων. Ναι. Λοιπόν, όλοι στα ραδιόφωνα λέτε και μιλάνε να πούμε ότι ο Ψοπάουκ υπάρχει κλίκα, υπάρχουν παίκτες που πρέπει να φύγουν. Ο Ιβάν Σαββίδης, μια που λένε ότι ο κοντός ο άνθρωπος είναι, ας πούμε, και έξυπνος, γιατί δεν καθαρίζει τη βρωμιά από εκεί μέσα. Πιθανόν... Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος, κανείς δεν με απαντάει. Να σου πω, απαντήσω εγώ. Ναι, οποιοδήποτε ρε, αφού είναι έξυπνος άνθρωπος, άμα νομίζει ότι. Άμα νομίζει ότι. Κοίταξε, η βρωμιά για να υπάρχει, όχι επειδή το λες εσύ. Πρέπει όλοι να τη δει αυτός. Όλος ο κόσμος του πάω από το λέει, Ρεγκαρντάση. Ναι, ποιος κόσμος, όχι όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος, αυτοί που δεν παίρνουν, όλοι το λένε. Άκου, φίλε. Ποιοι φάγανε προπονητές, ποιοι ήρθαν και δεν φίλε στεριώσανε. Καλά, πηγαίναμε με τον προπονητή τον άλλο το, που δεν ήξερε να μιλάει ελληνικά, να μην και πηγαίνει. Οι προπονητές αυτοί που φαγώθηκαν πετύχανε δηλαδή. Ήταν καλοί και φαγώθηκαν. Δεν είναι ότι πέτυχαν στον πάγο, ρε, τι κάνανε. Τι κάνανε αυτοί που βγαίνουν στα ταβερνάκια και τρώγανε και θαύμα τα δικά μας τα παιδάκια, τα παουτσάκια. Μιλάς τώρα δηλαδή τώρα για. Αυτό ο Ντούτορ, πώς το λέγανε να πούμε. Δεν έφυγε.
Ο Αναστασιάδη πέντε βαθμούς μπροστά τον είχε και το φάγανε. Το φάγανε, ναι, φυσικά. Ποιο τον έφαγε, γιατί δεν λέει ποιο τον έφαγε. Εγώ δεν λέω ποιο τον έφαγε. Δεν λέω τι είναι παλικάρι μου. Μέσα στη διοίκηση αυτό ο καρκίνο, γιατί δεν κατεβαίνει ο Σαββίδη να καθαρίσει τα πράγματα, αφού υποτίθεται θέλει να πάει την ομάδα μπροστά. Την ομάδα, κοίταξε να δεις. Θα την πηγαίνει μπροστά και καθαρίζει αυτούς που νομίζει αυτός ότι πού είναι. Πού δεν την πηγαίνει μπροστά, βρε. Πού την πηγαίνει εσύ, μπροστά, 50 χρονών έγινα, βρε. Πού την πηγαίνει μπροστά. Καλά, ρε φίλε, τώρα, συγγνώμη λίγο. Δεν μου λες κανένα πρωτάθλημα. Να σου πω κάτι, φιλαράκι. Εγώ δεν πιστεύω με κανείς μέσα δεν γουστάρει το καλό της ομάδος. Εγώ πιστεύω σε νορμάλ συνθήκες με κανονικό προπονητή και κανονικούς παίκτες. Εσύ το καλό της ομάδος το γουστάρεις. Εγώ λέω να μην το γουστάρω. Στο γήπεδο που πηγαίνει. Στο... κανένα, στο... κανένα φράγκο να φάω δεν έχω. Αυτό τώρα που κάνεις και βγαίνεις εδώ και κράεις και τους βρεις όλους τώρα είναι το καλό τους. Κάτσε ρε. Κάτσε ρε κατόρτα. Να πω τα ευκολόγια που λένε. Όχι, όχι. Αυτό που... καλά λογάκια και 70 χρόνια να πούμε σε τρώνε σαν καρκίνο εκεί μέσα. Αυτό που κάνεις εσύ τώρα, Νικολάκη, μισό λεπτό. Βοηθάς τώρα την ομάδα αυτό τώρα που κάνεις. Βοηθάω την ομάδα. Όχι, αυτό που κάνεις. Βοηθάω την όλα καλά. Θα λέω ότι είναι όλα καλά, ναι. Και μια και θα βγει πέμπτος και έξι. Ο φιλαράκια μας βγει. Τώρα η ομάδα κάνει μια προσπάθεια, βγει πρώτη στα play-off. Εσύ βγήκε στα ισοπαίδωση. Μια προσπάθεια, βρε, άκου. Κάνει, βρε. Άκου λίγο. Προσπάθεια. Εσύ... προσπάθεια δεν κάνει προσπάθεια, τι να κάνουμε τώρα. Να πούμε αυτό που λες εσύ, δηλαδή, ρε φίλε. Όχι, με 10 παίκτες πήρε αποτέλεσμα, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Και του χρόνου αμα σκάει, ρε Νίκο τώρα. Και του χρόνου τα ίδια. Θα γίνει κάθε ρεγκαρδάση, τα ίδια θα λέει. Ρεγκαρδάση και εσύ τα ίδια λες τόσα χρόνια. Εγώ τα ίδια λέω, δεν είναι αληθινός. Μπορεί να μου αποδείξετε. Ναι, αλλά τα ίδια λες. Γίνεσαι προφητικός τώρα. Ναι. Και του χρόνου λες τα ίδια θα κάνω. Δεν κάνεις. Του χρόνου γιατί μια ζωή, τον τρώνε μέσα από εσύ τι κάνεις γι' αυτό, ρε φίλε. Τι κάνω γι' αυτό. Βγαίνεις και κράεις. Τι κάνεις, κάνεις τίποτα άλλο. Τι κάνω, παλό τα καλά. Όχι, κράξε. Κράξε, ρε φίλε. Εσύ, κάνα πρωτάθλημα εσύ θα άμα πάρεις το πρωτάθλημα θα βγεις να πανηγυρίσεις. Ναι, ρε, φίλε, γιατί ρε φίλε, γιατί. Θα γουστάρω για αυτά, γιατί με τα αποσυρθήκα. Γιατί ρε φίλε να κράεις όλο τον χρόνο και μετά να πανηγυρίσεις, γιατί να το κάνεις αυτό. Γιατί να μην πανηγυρίσεις, θα δω τη δουλειά. Γιατί να κράεις τότε ρε φίλε, για πες. Γιατί να κράζω, για να δω να χαΐρει και καλό ρε. Εσύ άμα κράεις και βρεις θα είσαι χαΐρει. Ναι. Ναι. Κάποιος πρέπει να κάνει, τι θα λέμε τα ωραία λόγια, τι είναι όλα καλά με στην ομάδα. Όχι, όλα άχρηστα είναι ρε φίλε, όλα είναι χάλια. Όλα είναι άχρηστα. 50 χρονών έγινες, μωρέ. Θα έβλεπες Μπερμπάτοφ εσύ άμα δεν ήταν ο άλλος. Μπερμπάτοφ έφερε τον κράχτη τον παίκτη και το φάγανε γι' αυτό να. Πέρσι μας έλεγες μας κοροϊδεύει που θα μας φέρει τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Άκου, Τζόρνταν. Εγώ θέλω, δεν με νοιάζει προέδρε και τίποτα. Εμένα με νοιάζει ο Πάουκ να πάω. Εμένα με νοιάζει πιο πολύ ο Πάουκ από σένα, να ξέρεις. Α, σε νοιάζει πιο πολύ. Εμένα λίγο με νοιάζει. Εμένα πολύ με νοιάζει. Όσο υπάρχουν αγόρι μου κλίκες, Καέρι και Προκοπή δεν θα δούμε. Κατάλαβες. Και εσύ είναι και τα ωραία τα λογάκια που λες. Λυπάμαι πάρα πολύ, ρε παιδιά. Δεν βλέπω. 80 χρονών θα λέμε τα ίδια, να ζούμε μόνο. Ναι. Θα σε πάρω 80 χρονών στο Μετρόπολη. Και 100 χρόνια θα ακούμε τα ίδια από σένα. Από μένα δεν τα ίδια. Στα 80 όταν με πάρει τα ίδια θα λες πάλι. Πείτε την αλήθεια. Δεν γουστάρουνε. Δουλεύουν για το πόξο της Αθήνας όλοι εκεί μέσα. Μα τι είναι αλήθεια. Φαντάσματα βλέπεις, Νίκο. Φαντάσματα βλέπω. Ναι, αγόρι, μην τώρα απόδειξε μου ότι κάνω λάθος. Πάρε με ένα κύπελο, ρε. Πάρε με ένα πρωτάθλημα. Βγες Champions League, μπορείς. Με νορμάλ δεν νίκες. Τον Ολυμπιακό τον νίκες. Στο γήπεδο πας. Στο γήπεδο πας. Ε, δεν πάω, δεν έχω να φάω. Ε, τότε τι κράεις τώρα. Κράεις όλα τα ισοπαίδωσες τώρα. Πώς θα βγεις Champions League, φίλε. Να βγω, να βγουν αυτοί. Εάν σαν και εσένα είναι όλος ο κόσμος, πώς θα βγεις Champions League. Για αυτούς που πεθάνανε, ρε Καρντάση. Ας είμαι εγώ τρελός. Για αυτούς που πεθάνανε ρε να δουν μια χαρά, να δω τα αδέρφια μου στο γυαλί να πούμε. Όλοι για αυτούς θέλουμε ρε. Και όχι με παλαμούτια και τεμέκ μεταγραφές. Και τεμέκ μεταγραφές, ανάπηρους και σακάτιδες και κλίκες. Τέλος πάντων, να μην συγγνώμη για την τέτοια. Να είσαι καλά, αλλά χαίρι και προκοπή δεν θα δείτε ποτέ. Ποτέ δεν θα δούμε, θα δεις. Μπράβο Νίκο. Καλό βράδυ, γεια χαρά. Πέμπτος από το τέλος, μάλιστα. Ναι. Έλα ρε παιδί μου. Έλα φίλε μου. Χρήστος από Γιάννα, Παναθηναϊκός. Τι είναι αυτό το πράγμα, Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Ένα ημίχρονο, αν δεν ξακουστεί. Ένα ημίχρονο. Ένα ημίχρονο. Δεν μπόρεσα. Το πρώτο ημίχρονο είδα. Είδα έναν κουτρουμπί ο οποίος έκανε 40 μέτρα και δοκίμαζε και μπαλιές. Με τι πόδι ήθελα να ξέρα. Είδα ένα ζέκα να του έχει βγει το πνευμόνι. Είδα ένα Λέτο να τσακώνεται να παίζει αγώνα box 1-2-3 με τον Τζαβέλα. Ένα κακό συναβάντημα, κάτι σέντρες, ένα μέσο κάπου λουφαγμένο εκεί πέρα έτρωγε γαριδάκια στο κόρτερ. Τι να φτάρε. Αυτό είναι ομάδα. Και βλέπω τώρα Αλαφούζος. Ο Βελίδης να δίνει το λες από τον πάγκο. Ναι. Ρε θα με σκάσετε. Εσείς δεν ήσασταν που λέγατε πριν 15 μέρες ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα και η πιο φορμαρισμένη και θα... Ρε θα με τρελάνετε τελείως. Το λέγαμε. Κοίταξε, Ιορδάνη, καταρχήν καλησπέρα. Καλησπέρα. Κατά δεύτερον.
την ομάδα μας, την κράζουμε, επειδή δεν παίζει μπάλα. Ναι. Όχι, εσείς δεν ήσασταν όλοι που λέγατε πριν 10 μέρες, 15 αυτά. Μας είχε συνηθίσει ότι στα play-off παίζει καλή μπάλα. Εφόσον τη βλέπουμε ότι δεν, και εφόσον εγώ έχω πει εδώ και 2 μήνες ότι δεν με το Στραματσόνη, παρότι έφερες Τζιλμπέρτο, κύριε Αλαφούζο, και σε βλέπω τώρα στην τηλεόραση στο Sky. Μπράβο Ρούλα, καλώς ήρθατε. Μπράβο Ρούλα, έκανες την τύχη σου. Αχ, καλέ 500 χιλιάρικα για την λεωφόρο. Αχ, μωρέ που είσαι και εσύ γριά από το ειστέρημά σου. Τι είναι αυτά, τι μου κάνει τον Παναθηναϊκό, ρε. Τι είναι ο Παναθηναϊκός. Τα λεφτά δεν υπάρχουν, το ξέρεις. Δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχουν τα λεφτά. Με ενδιαφέρει να υπάρχει αξιοπρέπεια. Η ομάδα μου είναι η δεύτερη σε δυναμικότητα στην Ελλάδα και οφείλει να είναι αξιοπρεπής με βάση και τις ευρωπαϊκές πορείες. Τα πρωταθλήματά της, του τίτλου της και δευτερευόντως στους πελάτες. Δεύτερη σε τίτλους είναι, σε δυναμικότητα δεν ξέρω αν είναι δεύτερη. Σε τίτλους είναι. Αυτή τη στιγμή μάλλον δεν είναι δεύτερη σε δυναμικότητα εφόσον λειτουργεί έτσι. Εγώ δηλαδή την ομάδα μου τη βλέπω να πέφτει επικίνδυνα. Παρ' όλα αυτά, Κωστή, να μιλήσουμε για τακτική. Για πες. Λοιπόν, 4-3-3 έπρεπε να παίξει ο Παναθηναϊκός. 4-5-1 σε άμυνα. Ξεκινάω από άμυνα, μέσω δεξιά, Νάνο αριστερά, αναγκαστικά. Δεξί στόπερ, Ταυλαρίδη αριστερό Μολέδο, όπως ήτανε. Κουτρουμπί λίγα μέτρα, εξάρι, να γίνεται τρίτο σιντερμπακ, ναι. Τρίτο στόπερ, ναι. Τον Ζέκα με τον Λαγό, δεν υπάρχουν άλλα οχτάρια, κάτι Αμπέιτ, κάτι Λούντ. Ειλικρινά αυτόν τον Λούντ εγώ θα τον είχα γραφιά στο Πανεπιστήμιο, δεν θα τον έβαζα να παίξει μπάλα. Είναι δυνατόν να είσαι χάσει και να έχεις μισό μέτρο όμως. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Ζέκα με Λαγό, καλά είπα. Δεξιά να μπαίνει προς τα μέσα, πίσω από τα αριστερό το μπακ. Ο Λέτο ανάμεσα αριστερό μπακ και αριστερό στόπερ να δημιουργεί πρόβλημα. Σαν 3-1. Τον αριστερά, καλά λέω, από την άλλη πλευρά, τον Βλαχοδήμο. Ο άλλος ο Διαφάνης μόνο για τρίπλες μου είναι. Δεν είδα κάτι καλό. Τόσα 3 μάτς τώρα δεν έχω δει κάτι καλό. Και τον Μπέργκ, λογικά εκεί πάνω εκεί πέρα να αλωνίζει. Φίλε, δεν έχεις τέταρτο να πατήσει περιοχή. Δεν έχω τέταρτο να πατήσει περιοχή, αλλά βασίζομαι στο ότι τα εξτρέμ μου θα μπαίνουν μέσα με τα ανάποδα πόδια, είτε θα δοκιμάζουν τα σουτ και θα παίρνει τα rebound τον Μπέργκ, είτε με τα rebound θα έχω τους άλλους από πίσω να πιέζουν τα half του ΠΑΟΚ. Και θα είχα και υπεροπλία και περισσότερα κορμιά από την στιγμή που θα έφυγε ο Τζιόλης και μετά. Δηλαδή στις αντεπιθέσεις θα ήμουν καλύτερο. Θεωρώ προσωπικά. Τώρα δεν ξέρω. Και γιατί να μην βάλεις τον Κουτρουμπί, τον Ζέκα και τον Μπουμάλ εσωτερικό μέσο. Ο Μπουμάλ για εσωτερικό μέσο. Για να βγαίνει τέταρτος φωτοβολίδα από πίσω. Γιατί. Ξενίζει ρε Κωστή, εσωτερικός. Γιατί. Μέσο. Δεκάρι θα μπορούσε. Δέξει. Γιατί. Να πατάει Κουτρουμπί, Ζέκα. Και τέταρτος να βγαίνει ο Μπουμάν. Και ο Βλαχοδήμος δεξιά, όπως λες, ο Λέτο αριστερά και ο Μπέρκ. Να έχεις 4 και ένα μπακ 5. Γιατί. 8-10 ας πούμε ο Μπουμάν. Να κατεβαίνει να βγαίνει, να βγαίνει. Να κλείνει ναι, μέσα ο Βλαχοδήμος στα φορ και να βγαίνει από εκεί ο Μπουμάν. Και να τον καλύπτει ο Κουτρουμπής με τον. Πώς το λένε, με τον Ζέκα. Ναι, γιατί να, όχι τίποτα άλλο. Πώς. Όχι τίποτα άλλο, έβλεπα το Λέτο, είχε χρησιμευτεί σαν δεύτερο φορ. Είχε χρησιμευτεί σε αυτό το μάτι. Τον έπαιξε καλά ο Τζαβέλας. Ναι, γι' αυτό. Εγώ θα τον εγώ θα πήγαινα να το χτυπήσω. Εγώ μετά το 10 με 11 θα τον τράβαγα και στον Κίτσιο πάνω το Λέτο. Να κάνω εκεί πρόβλημα. Ακριβώς. Δεν το έκανε αυτό, κοιμήθηκε, δεν το έκανε ούτε αυτό. 10 λεπτά, μισή ώρα, ένα τέταρτο. Ένα 20 λεπτό. Τα λέμε. Μα πας να κάνεις σέντρα μέσα στην περιοχή και έχει μόνο καλά, είπε ο Παναθηναϊκός στην αρχή. Έχει μόνο τον Μπέργκ. Πού να πάρει κεφαλιά ο Λέτο, ποτέ δεν ήταν κεφαλοχρηστής ο Λέτο. Και να κάνω ενένω τις έντρες και να πηδήξει μόνο ο Μπέρκ. Τι είναι αυτό, ποδόσφαιρο. Μαλεζάς ψηλός, Τζαβέλα σε φόρμα. Έτσι. Τα λέμε για γαρά. Ένα ακόμα τελευταίο. Με ακούς. Ναι. Λοιπόν, μου αρέσατε με το Πυθαγόριο το θεώρημα. Μου αρέσατε πάρα πολύ. Κόντεψα να ξεχάσω τα μαθηματικά που ξέρω, Κοντζαμάν φυσικός άνθρωπος. Με αυτό που είπες πριν. Για τη γενίκευση του Πυθαγορείου, αν είναι σε άλλα τρίγωνα, είναι ο νόμος των συνειμητών να βοηθήσουν και τα παιδάκια που δίνουν πανελλήνιες. Ένα άλλο πράγμα. Και το Πυθαγόριο είναι το άθροισμα των τετραγώνων. Ιορδάνη, καλέ μου, Ιορδάνη είναι ναι. Το άθροισμα των τετραγώνων. Όχι των πλευρών. Δεν βγαίνουν οι πλευρές.
Γιατί είδα τον Κωστή μπερδέστηκε. Πώς βγαίνουν οι πλευρές, λέει, πώς βγαίνει η μία, πώς βγαίνει η άλλη. Πλευροκόπησε το τρίγωνο ο Τζόρνταν. Το άθροισμα της υποτινούσης ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων κάθετων πλευρών. Ακριβώς αυτό. Αυτό είπαμε ρε μεγάλε. Τι είπαμε ρε μεγάλε. Όχι, απλά επειδή μπερδεύτηκε ο Κωστής. Μπερδεύτηκε ο Κωστής, γιατί την πληρώσω εγώ, ρε φίλε. Γιατί έχω μαζί με την. Α, και από την άλλη, Τζόρνταν. Αυτό που σου είπε πριν ο φίλος για τον ΠΑΟΚ, δεν θέλω να ανακατεύουμε την ομάδα μας, με την ομάδα σας, αλλά εντάξει, σωστά είπα πριν από δύο μήνες. Τι το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Απλά δεν ποιο βρωμάει, τι ψάρι βρωμάει, το ψάρι βρωμάει το μεγάλο του κεφάλι, αυτός που κάνει την κυβέρνηση στη χώρα τώρα. Ποιος κυβερνάει τον ελληνικό ποδόσφαιρο ρε φίλε τώρα, γελάει ο κόσμος τώρα. Κοίταξε, το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε κυβέρνηση, το θέμα είναι να μην κυβερνάει κανένα. Θέμα είναι έτσι, εντάξει, κι εγώ θέλω. Αλλά δεν θέλω, έτσι. Εγώ θέλω να βλέπω μπάλα, θέλω να βλέπω τακτική. Δεν θέλω να βλέπω μπουνιές στις κλωτσιές. Τώρα βέβαια σε έναν άλλο κόσμο αυτά. Επόμενος, καλημέρα. Υπάρχει και Κοροβέζης, λέει, 43, ναι. Εντάξει. Ο Γκαρσία θα μάθει στα παιδάκια πώς να πατάνε και αστραγάλους, έτσι. Ωραίο πρότυπο. Κοροϊδεύω 569. Λοιπόν, ο μικρός λέει τι έγινε, ρε Τζόρντα, πουλάει μαγιά με τα λεφτά του μπαμπά του, λέει. Καλά, ρε φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή θα παίξεις 20 χρόνια ποδόσφαιρο και δεν θα κάνεις δυο αποβόλες στην καριέρα σου. Δεν κατάλαβα, πατάει για αστραγάλους. Δεν θα τύχει κανένα πατήσει και κανένα αστράγαλο. Νεύρα δεν έχει το που. Μπάλα έπαιξε κανένας από αυτούς που στέλνει το μήνυμα. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, το ποδόσφαιρο βγάζει ένταση. Ναι. Εκεί την ώρα είναι η αδικία, είναι ξέρω εγώ, η φάση, είναι η τσίτα που είσαι. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό. Στη μεγάλη καριέρα, όταν έχεις 20 χρόνια ποδόσφαιρο. Τελείωσε, μην το δικαιολογείς. Πώς θα γίνει τώρα. Τελείωσε. Μην το δικαιολογείς. Όλοι πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα, φίλε. Έλα Κωστή, εγώ είμαι. Εσύ φίλε. Έλα ρε Κωστή. Σ' ακούμε 10 χρόνια να πούμε μια φορά είπαμε να πάρουμε τηλέφωνο και περιμένουμε πως είναι ώρα. Τι νομίζεις, εύκολο είναι. Καλά είστε. Την παλεύουμε. Την παλεύετε. Κάθε γεια μέρα. Γεια σου, Τζόρντα. Γεια σου, Τζόρντα. Κάθε μέρα δίνουμε μια μάχη. Λέγε. Εντάξει. Κωστή, πήρα σε πού για τον ΠΑΟΚ. Είπατε για το Πυθαγόριο θεώρημα. Yeah. Είπατε για το Μακεδονικό. Ξέχασα τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων. Άκουσε με λίγο. Όταν παίρνουμε τηλέφωνο στο ραδιόφωνο, τι θέλει δηλαδή ο Τζόρνταν, να χαϊδεύουμε αυτιά. Εγώ τον Τζόρνταν τον συμπαθώ πάρα πολύ και τον γουστάρω. Ποιος είναι, εγώ σου είπα τέτοιο πράγμα. Άκου να σε πω ρε Τζόρνταν, όταν ο άλλος, ο προηγούμενος ο φίλος, όχι από τα Γιάννενα, ο προηγούμενος, παίρνει και λέει δύο πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Εσύ έχεις δηλαδή τι έχεις. ΠΑΟΚόμετρο, άκουρε μεγάλη, άκου. Δεν μπορώ εγώ να ακούω να λέει να φύγουν όλοι αυτοί από εκεί. Ποιοι, ξέρουν αυτοί, ποιοι ρε φίλε, πες μου ποιοι ονόματα. Ή εσύ. Να τους διώξει, ποιους να φέρει, δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις τότε τι να κάνουμε τώρα. Εσύ κάτσε λίγο. Είπε ο φίλος ότι φάγανε τον Αναστασιάδη. Ναι. Είπες ότι ξέρεις ποιος τον έφαγε. Ποιος τον έφαγε. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Ακούς 10 χρόνια, δεν τα άκουσες. Τα 10 χρόνια που ακούω τον Κωστή, συγγνώμη δεν άκουσα εκείνη την εκπομπή. Μπορείς να πεις λίγο το όνομά του. Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας τον έφαγε. Ποιος τον έφαγε. Με τα καμώματά του, ναι. Ωραία, και έχουν αυτόν εδώ πέρα. Άντετε. Τι να κάνουμε τώρα, να τη χαλάσουμε την ομάδα τώρα στα play-off να πούμε πάλι. Εντάξει, όχι, δεν τη χαλάσουμε. Τότε τι να λέμε τώρα. Με τίποτα, με τίποτα. Βγήκε ο άλλος, κράζει, δεν αυγείς, δεν κάνεις 80 χρόνια τα ίδια. Τι να φτάρε τώρα. Όχι, όχι. Και άμα πάρει το πρωτάθλημα θα πανηγυρίσει, θα έρθει στα πανηγύρια αυτός. Βρε, την πίκρα που έχει πάω χτίσει τώρα και δεν είναι ρε φίλε τώρα. Δεν θα πάρεις έτσι ποτέ τίποτα να πούμε. Κοίταξε να δει, Τζόρνταν, απλά ο κόσμος τώρα του πάω θέλει. Θέλει ψυχολόγο, ξέρω εγώ. Είναι δύσκολο. Είναι δηλαδή, δύσκολο. Να μην ερχόταν ο Μπερμπάτοφ, τώρα έχουμε αναιρέσει τον Μπερμπάτοφ, έτσι. Εσύ πέρσι κοροϊδεύανε τον άνθρωπο το Σαββίδι, γιατί μας κοροϊδεύει, μας έλεγε θα μας φέρει τον Μπερμπάτοφ και δεν μας τον φέρνει. Δεν φταίει ο Σαββίδι που δεν έπαιξε ο Μπερμπάτοφ. Φταίει ο Σαββίδι τώρα που δεν έπαιξε ο Μπερμπάτοφ, ας πούμε. Δεν φταίει ο Σαββίδι. Για το όνομα του Θεού, ρε φίλ. Δεν θα πληρώσει τα χρέη, θα πάει την τούμπα στο Ροστόφ, μας λέγανε τώρα. Ο Μπερμπάντοφ είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Ο Μπερμπάντοφ είναι απάτη μεγάλη. Απάτη τώρα. Γιατί, θα σου πω γιατί είναι απάτη. Ναι. Είχε ντε και καλά πρόβλημα με τον Τούντορ. Και ο Τούντορ έφταιγε από αυτό και τα λοιπά. Και δεν πέφτει ο Τούντορ. Ο Μπερμπάντοφ τώρα 35 χρόνια έχει κάνει καριέρα, τεράστια. Ήρθε εδώ τώρα είναι απάτη. Τώρα. Απάτη ναι, είναι. Απάτη. Γιατί είναι απάτη απεδείχθη. Ναι, δεν είχε πρόβλημα με τον προπονητή. Είναι απαδείχθη. Έχουμε τον άλλο τον προπονητή. Πού είναι ο Μπερμπάντοφ. Αμπράβο. Είναι απάτη. Κάνει στο γυμναστήριο. Είναι απάτη πώ θα γίνει. Άκου λίγο Κωστή. Τι είναι, απάτη. Άκου, ποδοσφαιρικά συμφωνώ. Ποδοσφαιρικός απατεώνας είναι, τι είναι. Άκου, τι είναι. Μπάτοφ είναι απάτη. Απατεώνας είναι, τι είναι. Καθίστε καλά. Τι είναι. Καθίστε καλά. Τι καθίστε καλά. Καθίστε καλά. Δύο μήνες είναι ο Ίβιτς. Καθίστε θα καλά. Θα παίξει, όχι, θα έρθει την άλλη. Άμα δεν είναι έτοιμος, τι πώς θα τον πάρει. Και πότε θα είναι έτοιμος, 6 μήνες τραγωδία. Άμα δεν είναι, τι να κάνουμε. Άμα τρακάρεις με τα λύκα. Καθίστε καλά. Και πας 3 μήνες στην αγωγή εδώ πάνω, θα περπατήσει τον 4ο μήνα. Αφιέ παιδόρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Κάνουμε απάτη λέγε, τώρα. Λέγε. Τι είναι απάτη, δεν είναι.
Συμφωνώ σε πάρα πολλά που λες για το ποδόσφαιρο. Έχεις άποψη, έχεις γνώσεις. Σε ένα πράγμα που δεν συμφωνώ μαζί σου είναι σε αυτό που λες, δηλαδή. Άκου, αναιρείς τον Μπερμπάτοφ. Θα σου πω λίγο, να άσε με να ολοκληρώσω. Δεν αναιρώ τον Μπερμπάτοφ για αυτά που έκανε. Άκουσε με λίγο, άκουσε μόνο αυτό να τεκμηριώσω λίγο την άποψή μου. Δεν έχει να κάνει με τον Μπερμπάτοφ. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής ερχότανε της τάξης του Μπερμπάτοφ δεν θα έπαιζε κανένα, θα το ξέρεις. Δεν με νοιάζει. Εμένα έρθει στην πόλη μου και δεν ακούμπησε την μπάλα. Και ο Μακ. Και ο Μακ. Στον Ολυμπιακό θα κάνει 30 γκολ. Δεν με νοιάζει να πήγαινε στον Ολυμπιακό να κάνει 30 γκολ. 25 θέλω να κάνει σε μένα. Άιντε μπράβο. Και ο Μακ που φυλάει τα πόδια του και κάνει τον τραυματία και περπατάει θα τα ακούσει κι αυτός. Άμα θέλετε να τους χαϊδεύετε, να τους χαϊδεύετε. Να παίρνουν 600-800 το χρόνο, να σε βγάζουν τέταρτο, να φεύγουνε, να πηδάνε τις τραγουδίστρες εδώ και να στα μαρκής να μπεκροπίνουνε και να φεύγουνε. Άντε μπράβο. Καληνύχτα, επόμενος. Γεια χαρά. Κάτσε, ρε, άντε μπράβο, δεν προλαβαίνω. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ ακούγομαι. Έλα, πολύ καθαρά. Είσαι πορ τελευταίος. Είπες προηγουμένως, αν κατάλαβα καλά, ότι καλό θα ήταν να κρατήσει τον Ήβιτς. Εγώ δεν είπα καλό θα ήταν. Εγώ λέω δεν με χαλάει άμα τη βγάλει την ομάδα πρώτη και εδώ και... Εντάξει, τώρα τι να σου πω, άμα πώς θα την περπατήσει στα play-off. Τέλος. Εγώ δεν κατάλαβα, παιδί μου. Πώς κατάλαβες ότι είναι καλός ο Ήβιτς. Κατάλαβα, επειδή το έγραψα να δημοσιογράφεις στη Θεσσαλονίκη. Ρε εσείς, πρέπει να έχετε πρόβλημα όλοι ρε παιδιά. Αυτό είπα εγώ. Εγώ είπα, αν περπατήσει την ομάδα καλά στα play-off να πούμε, την βγάλει πρώτη την ομάδα και δει και λίγο θέαμα ο Πάκο. Να δούμε πώς διαχειριστεί τώρα. Εγώ θα τον κρίνω τώρα σε αυτά τα δύο μάτς των Ήβιτς που θα λείπουν τα δύο καλά χάβια μένα. Τα δύο μάτς, αν πάει καλά, είναι έτοιμος για... Θα δούμε και την ομάδα, ρε φίλε. Γιατί να μην το κρατήσει, δηλαδή, άμα την βγάλει πρώτη. Δεν κατάλαβα. Δεν σου δημιουργεί εντύπωση ότι όλα τα μέσα της Θεσσαλονίκης αλλά και όλα τα μέσα των Αθηνών διαβάζω δύο-τρεις εφημερίδες των Αθηνών όλοι λένε ότι είναι καλή λύση ο Ήβιτς για τον ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά. Δεν καταλαβαίνεις ότι πήρε τηλέφωνο ο αδερφός του. Τι λέει ρε παιδί. Τι λέει ρε παιδί. Εσύ το κατάλαβες αυτό. Δεν συζητάω αν είναι καλός ή όχι. Πώς είναι δυνατόν. Τι βλέπουν αυτοί που δεν βλέπουν, ό,τι κάνει ο Ήβιτς για τον ΠΑΟΚ για τον χρόνο. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω. Ό,τι είναι μέσα στα κόλπα, έπεσαν τα τηλέφωνα. Μάλιστα. Πέσαν τα τηλέφωνα για να μείνει το γουίν καλός, ας πούμε. Φυσικά. Αυτό το γράφουν όλες οι εφημερίδες οι αθηναϊκές. Δηλαδή. Οι Θεσσαλονικές το γράφουν. Ναι. Για όλα και να τις πιστέψω εγώ τώρα όλες αυτές τις ιδέες και να υποθέσω ότι πέσαν τα τηλέφωνα. Και άμα βγει πρώτη ομάδα, να υποθέσω ότι πέσαν τα τηλέφωνα, βγήκε πρώτη ομάδα. Πώς τον είδες με τον Παναθηναϊκό. Πώς να το δω τον Ιβιτς. Εντάξει. Έκανε ένα λάθος, πιστεύω εγώ. Αυτό που είπαν προηγουμένως εκεί στο 30, στο 20 που έγινε η αποβολή. Λέω εγώ τώρα την άποψή μας, λέμε, δεν ξέρω. Ναι, που δεν έβαλε το Μιστακίδη εκεί πέρα. Στην αποβολή να βάλει το Μιστακίδη. Όταν έγινε η αποβολή του. Μένει με δύο χάφ αμυντικά ναι. Στο κέντρο. Ναι. Και έχουν τρεις, και έχει τρεις κυνηγούς μπροστά, οι οποίοι κοιτάνε τους άλλους πώς αμήνονται. Ναι. Είναι δυνατόν να μην κάνεις αλλαγή εκεί, ερασιτέχνης ακόμα. Είναι δυνατόν να μην βγάλεις έναν κυνηγό. Γίνεται αυτό το πράγμα. Έχεις 70 προσπάθειες μπροστά σου και μένεις με τρεις κυνηγούς. Γίνεται αυτό ερασιτέχνης δέκα. Είναι δυνατόν. Κρατάς τους τρεις κυνηγούς και μένουν οι δύο, τα δύο μυστικά χάφη. Εκεί, όταν είσαι προπονητής, σε χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα. Πετάγεις από τον πάγκο στο 20. Έξω ο Αθανασιάδης, μέσα ο Σκόρδος δεξιμπάκ και ο Κίτσιος στα χαφ. Τελειώσαμε. Άφησε τους κυνηγούς. Ερασιτεχνισμός. Εσύ τι λες. Όχι, μπαίνει ο Μιστακίδης στη θέση του Κλάους. Ο Κλάους. Στα χαφ. Ναι. Αυτό είπα και εγώ. Αν μπορεί να παίξει στα χαφ, άλλη υπόθεση. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά είναι δυνατόν να αφήσει τρεις κυνηγούς μπροστά. Βγάζει τον Κλάους και βάζει αυτό στην αποβολή. Τέλος πάντων. Λάθος. Έγκλημα, όχι λάθος. Θα ήταν δηλαδή ο Πογέτα, ας πούμε, και θα καθόταν να αφήσει τρεις κυνηγούς εκεί. Να κοιτάνε τους άλλους πώς αμήνονται γίνονται αυτά τα πράγματα. Του Τζιόλι την αποβολή πώς τη βλέπεις. Σε μένα μιλάς. Ναι, σε αποβολή είναι, ρε φίλε, τι πώς τη βλέπω. Θέλει ερώτημα δηλαδή. Και εγώ σου λέω ότι είναι ύποπτη η αποβολή αυτή. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
Καλά. Μας κάναν τόσο πονηρούς να θεωρούμε και είπε. Καταρχήν η πρώτη αποβολή που τρώει αυτό το παιδί, πρώτη κόκκινη, σε δεν ξέρω. Μα γι' αυτό το λέω. Αν το έκανε ένας ο οποίος έχει φάει και άλλο. Δεν ξέρει να μαρκάρει ο Τσιόλης εσύ. Δεν ξέρει να μαρκάρει. Πάει τώρα έτσι σκαριά το. Αφού άμα το δεις και τα μούτρα του και τους μορφασμούς που έκανε, το μετάνιωσε, το σκυλομετάνιωσε για την ομάδα πιο πολύ. Για μένα είναι ύποπτη. Εντάξει, ύποπτη, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά. Αλλά ότι τον Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω ότι τον θέλουν πρώτο, το λέμε όλο το χειμώνα στα play-off. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός το γύρισε στη σέντρα. Καταρχάς ο Ίβιτς δεν είχε βάθος στην άμυνα τώρα που το θυμήθηκα. 2-3 τετατέτ τον έκανα στο 20 λεπτό. Με μια μπαλίτσα τετατέτ, με μια παλιά τετατέτ. Εντάξει ρε εσύ, θα σε τρυπήσουνε κιόλας. Δηλαδή είναι τώρα... Θα σε τρυπήσουνε κιόλας. Εντάξει, τι να κάνουμε δηλαδή. Και παίζουν και άλλοι μπάλα. Δεν παίζουμε μόνο εμείς. Παίζουνε και άλλοι μπάλα. Θα μας τρυπήσουνε κιόλας. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός ο Ίβιτς. Ούτε ξέρω αν είναι καλός ο Ίβιτς. Αλλά είναι δυνατόν να μην αντιδράσει την αποβολή τώρα. Ούτε μία στο κατοχή. Εκείνο είναι το λάθος που κάνει ρε φίλε. Εκείνο μπορεί να πεις, δεν ξέρω τώρα. Εμείς το βλέπουμε πιο... Εντάξει, μπορεί να είναι άπειρος, μπορεί να ήπιε θάλασσα. Σου λέει κάτσε να πιάσω το ημίχρονο και να δω τι θα κάνω. Εκεί την ώρα αυτό είπαμε εκεί πέρα. Πώς δεν βάζει τώρα το Μιστακίδη μέσα, βγάλει τον Κλάους. Το Μιστακίδη ρε, με 10 παίκτες το Μιστακίδη να βάλει. Να βάλει σκόρ, ρε, με 9 έμεινες. Ρίγα μου, τι τρέλα έχετε έργα με το υπάρχουν. Ρε, με 10 έμεινες, το γκολ Μιστακίδης να βάλει γκολ. Να τους κερδίσεις με 10. Παναγία μου, τρομερό πράγμα αυτό. Και ο άλλος ο Κλάους, να σου πω κάτι, δεν βγαίνει εύκολα ρε φίλε. Κίλερ είναι τώρα, λέμε. Τέλος πάντων, δεν λέμε γιατί δεν έκατσε έτσι. Αν το βάζει εκεί πέρα με το Ροντρίγκες, θα σου έλεγα εγώ. Βγάλε το Μακ, δεν έχει σημασία. Κάποιο κυνηγό πρέπει να βγάλει. Ο Μακ έχει δίκιο. Ο Μακ ήταν τίποτα. Κάποιο κυνηγό πρέπει να βγάλει. Δεν γίνεται να πει τρεις κυνηγούς μέσα. Τέλος πάντων, αυτά. Πάντως η ομάδα είναι γρήγορη μπροστά. Φαίνεται. Πάμε στο τελευταίο. Ωραία ανάλυση. Καλημέρα στο τελευταίο, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Έλα ρε, από Κυλκής παίρνω ρε, από Ασπρόμαυρο ρε. Τι λέει, πώς περάσατε, Τζορντάν? Καλά. Πολλούς βάζελους. Τέλεια. Καλά ήτανε. Τέλεια. Άντε, πότε θα ξαναρθείτε τώρα. Ξαναρθείτε. Αυτός τώρα, όταν ο Βαρδάκας πάει στα 90. Εγώ θα έρθω σίγουρα. Θα έρθω σίγουρα εγώ. Γιατί το σκυλάκι που έχω πάρει. Το είχε πάρει ένα ζευγάρι από το Κυλκής και είχαν κάτι αρρώστιες, κάτι συγγενείς και το αφήσαν πίσω. Και πήγα και το πήρα και με βρήκανε, θέλουν να δουν τη μήνυ πώς είναι. Δεν προλάβαμε να σε μιλήσουμε και ρε αυτό που λες. Με το τηλέφωνο μία, μετά με το σάντουιτς εκεί έτρωγες. Λέω ας το να δούμε να τον ενοχλούμε τώρα. Το παστέλι μετά. Ποιο παστέλι? Έφαγε και παστέλι μετά. Α. Ναι. Με κέρασε ο Τζόρνταν παστέλι. Ωραία. Θα κάνετε μια μέρα, δύο μέρες δίαιτα. Και θα έρθετε να χλαπακιάσουμε. Πού? Σουτζουκάκια, όπου θέλετε. Βομβίδια? Βομβίδια, κρεατοσφαιρίδια, ό,τι γουστάρεις. Να κάνουμε μια αποτοξίνωση και να έρθουμε. Έτσι. Ναι, και μετά για πλήση το μάχο θα πάμε. Εντάξει, να κατευθείαν. Μουστάρδες έχει, μπούκοβα έχει εκεί. Απ' όλα, απ' όλα. Εκεί στο Τριαντάφυλλο πηγαίνεις? Πού και πού. Πάω κοντά στο σπίτι μου, εγώ Τζορντάν, έχει και εκεί ένα καφενείο. Πάρουμε και το Βαρδάκα μαζί. Πού είναι αυτό, ποιο είναι? Έτσι. Αυτό είναι στο Ίκα, εκεί κοντά είναι, ρε. Ναι. Ξέρεις που το Ίκα? Ναι, πώς. Εκεί πέρα. Και πάω και εκεί πέρα καμιά φορά. Καλά κάνεις, παντού να πηγαίνεις, καλά κάνεις. Θα πάρουμε και το Βαρδάκα μαζί. Έτσι. Okay. Έγινε. Άντε, θα τα πούμε, παιδιά. Τα λέμε. Βαρδάκας, ωραίος. Ωραίος, μόνο ωραίος. Εγώ τον βλέπω τακτικά, πηγαίνω. Ξέρεις όλους τους διοικητές μου. Το Τζιλόνι ξέρεις, το Βαρδάκα ξέρεις. Τι είσαι εσύ, ρε, με έχεις πιασμένο από παντού με έχεις. Τον Τζιλόνι, πού τον βρήκε? Χρόνια του ξέρω εγώ. Τον Τζιλόνι, πού τον βρήκε? Τον Τζιλόνι τον ξέρω από το στρατό εγώ. Πριν 30 χρόνια. Στην Καβάλα ήταν. Και εγώ ήμουν στην Καβάλα, στην 11η μεραρχία. Μετά πήρα απόσπαση στη. Ξέρεις πώς την γλίτωσα εγώ με τον Τζιλόνι? Στην Καβάλα, άκου τώρα. Λέγε. Πω. Ναι. Στην Καβάλα. Ναι. Καταρχήν ήμουν στη διαβάση. Πήγα στο Χαϊδάρι. Ναι. Κέντρο διαβάσεων. Από εκεί μεταγραφή λέω, μετάθεση στην Καβάλα. Ναι. 498 τάγμα διαβάσεων. Άρα τον Τζιλόνι τον γνώρισες εκεί? Τον Τζιλόνι τον ξέρω από την Καβάλα. Τώρα δεν θυμάμαι αν τον ξέρω από τη Δράμα με την Ιέσα τότε που πηγαίναμε τα γράμματα, την ναι, αερογραφία. Ναι.
Από εκεί παίρνω απόσπαση, πηγαίνω στο 50 Σύνταγμα στην Ελευθερούπολη. Ναι. Ένα μήνα εκεί, τρώω καμιά κουσαριά μέρες φυλακή, γυρνάω πίσω. Βρώμικο στάσου. Όχι. Τι. Με πήρε ο ύπνος του και πήκε να πούμε. Το βλάκι. Και με έπαιρνε ο στρατηγός για να του δώσω αναφορά. Και εγώ ήμουν κουρασμένος δύο μέρες άϊπνος, δεν μπορούσα να ξυπνήσω και ήρθαν μεταξύ στην Ελευθερούπολη να με δουν τι έγινε. Σε καμπανιά σα. Φοβήθηκαν μήπως άφησα το και πήκε και φύγα. Και πήκε είναι, για όσους δεν ξέρουν, είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Δηλαδή, στο τηλεφωνείο ήσουν. Στο τηλεφωνείο, ναι. Ήμουν χειριστής ραδιοτηλετύπου, αλλά επειδή ήμουν βαθμοφόρος. Τι βαθμοφόρος είσαι. Ήμουν 19. Εσύ, έλα. Ναι, για πες. Λοιπόν, και ήμουνα. Επειδή είχα. Στην ιεραρχία καταρχήν. Ήμουνα πάνω και παλιός, είχα περάσει και κρυπτογράφος. Ήμουνα κρυπτογραφικά. Λοιπόν, έκανα κουμάντο πάνω στην ιεραρχία εγώ. Και καθόμουν στο Κεπίκ, στους πίνακες. Στο Μεταλλάκτη και στον πίνακα. Και από εκεί μετά πήγα στην Ελευθερούπολη, είπαμε 50 μέρες. Γύρισα. Πάω στη Σταυρούπολη, στο 37 Σύνταγμα τότε. Ποια Σταυρούπολη? Στις Ξάνθης πάνω. Α, ναι. Εκεί κάθομαι λίγες μέρες, ξανά πίσω. Ναι. Λοιπόν, από εκεί πηγαίνω στη Δράμα. Από στο 65 τότε, Σύνταγμα. Η δρόμη ήταν για σένα. Τώρα ναι. Εντάξει, από τότε ήταν. Πηγαίνω στη Δράμα, στο 65 Σύνταγμα. Εκεί ήταν και η πέμπτη μοίρα καταδρομών μέσα. Κάθομαι 6 μήνες, ξανά στο 48 στο Τάγμα. Μετά στη μεραρχία πάνω, μας πιάνει και το σεισμικ, τότε το 87 το Μάρτιο. Και από εκεί πήραμε και το απολυτήριο φυσικά. Το Τζιλόνι, θέλω να σου πω ότι το γνώρισα, πρέπει να το γνώρισα από τις αναφορές που όταν ήμουν στην ιεραρχία έπαιρνα τους λοχαγούς, τους διοικητές των ταγμάτων, ας πούμε, του 50, του 37, του 65 και δίναν αναφορά στο στρατηγό. Τι έγινε όλη τη μέρα, ας πούμε, το βράδυ αναφέρονται. Τι τρελά ο Τζιλόνις. Τζιλόνις είναι... Είχε μια λάντσια φούλβια. Άρτα είναι ο Τζιλόνις, ξέρεις. Αρτινός. Αρτινός, ναι. Είχε μια λάντσια φούλβια. Τετράθυρη όμως. Ναι. Όχι σαν τον Τζανετάκο. Και ένα ζάσταβα 1100 είχε η γυναίκα του, κυρία Ιωάννα. Ρε το Τζιλόνι. Σφιχτός, κίλερ, τσιγκούνης. Δεξιός. Τσιγκούνης, ναι. Τσιγκούναρος. Τον έχω και γείτονα και φίλο. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Πάω στη λαϊκή, λέει, το μεσημέρι, όταν είναι φθηνά. Πολύ καλά κάνει τα λεφτά, ρε του λέω. Πολύ καλή νοικοκύρηση είναι. Εντάξει, θα νοικοκύρηση. Εντάξει, μια χαρά είναι. Τι δεν κάνει. Μαζί σου τα πάρει. Μια χαρά είναι. Τα μοίραστα. Τα λεφτά ανακοινούνται. Συμφωνώ με τον Τζιλόνι εγώ. Όχι, όχι. Τα λεφτά είναι να αλλάζουν χέρια, ναι. Να περπατάνε, να κυκλοφορούν. Περπατάνε, και να τρώγονται πάντα φρέσκα. Σαν τα ψάρια δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει το τζόλο. Βάλω το ψάρι στον καταψύκτη και φάτω. Τρώγεται. Ωραίες μπυράκλες ήπια με χθες, το βράδυ. Με παρέσυρες. Δύο μπύρες ήπια με σιγά. Μία εσύ, μία εγώ. Όχι. Την τρίτη την αφήσαμε. Αφήσαμε την τρίτη την πήρε. Πολύ πήρε με ρετζόρτα. Σιγά ρε τώρα, μια μπύρα ο καθένα πολύ είναι. Κάνει καλό στον εαυρό, ε. Καλό κάνει, μπύρα είναι ωραία. Κατεβάζει ουρά, ανοίγει ουρητήρε. Ωραία. Όλες τις πέτρες καθαρίζει. Κάπου, κάπου. Εμείς δεν κάνει τώρα στην ηλικία που είμαστε να τρώμε ριζόγαλα και γάλατα και τέτοια, να ξέρει. Γιατί? Δεν κάνει. Γιατί? Για τον προστάτη δεν κάνει. Γιατί δεν κάνει για τον προστάτη? Δεν κάνει. Γιαούρτια, ριζόγαλα, αυτά δεν κάνει για μας τώρα. Δεν το ξέρει. Για τον προστάτη καλό είναι το σουσάμι. Ναι. Το ταχίνι. Και άλλα πράγματα είναι καλά για τον προστάτη. Ναι. Να το χτυπάς. Ναι. Το ραπέ λίγο. Ναι. Είναι καλό. Καλό είναι. Ας τη λένε οι άλλοι αμαρτίες και τέτοια. Ουρολόγος τη λέει. Αυτοί δεν ξέρουν. Ουρολόγος δεν σε πει. Έτσι είναι. Είναι φεύγουν μερικά... καρκινογόνα κύτταρα με το σπέρμα. Το ξέρεις αυτό? Βέβαια. Αποβάλλονται. Ό,τι αποβάλλεις από τον οργανισμό, ίδρωτας είναι. Κάτουρο είναι. Ό,τι είναι, είναι καλό. Να ξέρεις. Ό,τι αποβάλλεται. Κάκα είναι. Ό,τι είναι. Ό,τι βγάζεις είναι καλό. Ό,τι βάζεις. Δεν λέω άλλος, κάθε μέρα ανοίγουμε λέει, το λάκκο μας με ένα κουτάλι. Με ένα κουτάλι γιατί αυτό που τρώμε δηλαδή. Το που τρώμε, ναι. Εντάξει. Εντάξει, θα μου πεις και τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μια μέρα. Κάτσε. Να μην φάμε κιόλας, ναι. Αν μέτρο πρέπει να τρώσει. Να τρώμε, να πηγαίνουμε το μήνα μια φορά, χτυπάμε κάτι. Έτσι δεν είναι. Όχι. Και. Το μήνα μια μέρες, φορά. Αλλά με το μέτρο. Χρειάζεται παραπάνω. Πας τώρα κοινά. Μια ωραία ιστορία με φίλους, συμμαθητές αυτά. Μπαπ, τους βλέπεις, κάθεσαι εκεί ένα δύο, που λες τα πολιτικά σου, τα αυτά σου, πώς είσαι. Να τρως λίγο. Καλό είναι να βγαίνεις. Να τρως λίγο, να μην τρως πολύ αργά. Καλό είναι να βγαίνεις με τους φίλους. Βέβαια είναι καλό. Να παίρνετε τις γυναίκες σας μαζί. Εγώ τα βγαίνει με τους φίλους, θα βγαίνει με τους φίλους. Μόνος, άμπραβο. Για να παραμείνεις φίλος με τον φίλο. Βγαίνει μια φορά το μήνα, ας πούμε, με τους φίλους, ναι. Να θυμάστε τα παλιά. Αυτό. Δε, παραπάνω λέτε. Δεν χρειάζεται. Και, οι καλύτερες ιστορίες από παλιά, ναι. Με τους φίλους, ναι. Σε ποιες περιπτώσεις ήταν, ξέρεις? Σχολείο, στρατό. Σχολείο, στρατό. Και γήπεδο.
Και γήπεδο. Και γήπεδο. Γήπεδο όχι πολύ, γιατί οι περισσότεροι αλλάζουν ομάδες. Σχολείο, στρατό και γήπεδο. Σχολείο, στρατό όμως. Γήπεδο μόνο σαν οπαδός. Ναι. Θυμηθείς. Γιατί... Άμα φας από το ίδιο κουτάλι στο στρατό και κάτσεις στο ίδιο θρανείο, έχεις ωραία να θυμάσαι. Ναι. Και άμα παίξεις και μπάλα σε ομάδα, και εκεί δημιουργείς φιλίες. Και έχθρες και αντιπάθειες και φιλίες όμως. Ναι, αλλά ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή τώρα με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, πολύ ναι. Σπάνια να είσαι πολλά χρόνια σε ναι. Μια ομάδα. Ναι, ναι, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Ένα χρόνο, ενάμιση, ξέρω εγώ, άλλος δανεικός έξι μήνες, φεύγουν. Εγώ το έχω ζήσει με τον πατέρα μου που κράτησε φιλίες μέσα από το ποδόσφαιρο, γιατί ήταν με δωδεκαετίες τότε. Καθόντουσαν πολλά χρόνια. Ναι, καθόντουσαν πολλά χρόνια, γιατί ήταν χρόνια. Οικογένεια. Πολλοί ποδοσφαιριστές μέναν στο ίδιο δωμάτιο, οι ίδιοι. Οι ίδιοι, δίδυμο, ας πούμε, στο ίδιο δωμάτιο. Έχουν, ας πούμε, ιστορίες. Κατάλαβες, είναι δηλαδή αυτό. Είχε πολλούς ξένους τότε, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Σωστό, σωστό. Στο στρατό όμως είναι όντως τις καλύτερες φιλίες που κάνεις, ας πούμε. Γιατί εκεί πέρα όλοι έχετε τον ίδιο ταλγά, όλοι μπατήρια, δώσε ένα τσιγάρο, δώσε ένα τσιγάρο, ξέρω εγώ. Όλοι με τις καψούρες αφήσανε πίσω τις φιλνάδες, ξέρεις. Ο ένας έλεγε τον ταλγά του αλουνού. Αλλά όταν είσαι μικρός μπορεί να είσαι κυριοδευμένος. Καλά είναι να φύγεις χωρίς να έχεις τίποτα στο κεφάλι. Να μην πονάει το κεφάλι. Τις αρρώσεις είναι νεανικές. Όχι, όταν πας φαντάρος, καλά είναι να μην έχεις τίποτα στο κεφάλι σου. Γιατί το μυαλό θα είναι πίσω. Ναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει εκεί. Ναι. Γιατί όταν δουλεύει ο άνθρωπος ή όταν είναι κάπου απασχολημένος, πρέπει να είναι αφοσιωμένος εκεί. Ναι. Αλλού να μείνει το μυαλό. Ωραία. Κάνεις ρε παιδί μου ραδιόφωνο. Ναι. Τα ξεχνάς όλα τώρα. Α, τελείωσε. Δύο ώρες αυτό το πράγμα. Μετά μπαίνεις στο πρόβλημα. Μετά ξανά, μα να το πουνάει. Ξανάρισε μετά πάλι, ξανά ξεχνιέσαι. Έτσι, μπράβο, αυτό θέλει. Ξεχνούνται και οι άλλοι που ακούν. Ξεχνούνται και οι άλλοι που ακούνε. Ξεχνάμε το πρόβλημά μας, έτσι. Βέβαια. Το πρόβλημα δεν λύνεται. Ποτέ. Απλώς παρατείνεται. Είπε. Εσύ γιατί τα θυμάσαι συνέχεια, λέει. Εντάξει, ρε παιδί μου, ποιος τα ξεχνάει. Ναι. Όχι, βλέπεις τηλεόραση, ακούς ραδιόφωνο για να ξεχάσεις. Ψυχαγωγείσαι. 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 Κανονικά έτσι πρέπει, έτσι να, πρέπει να είναι η τηλεόραση. Είναι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Ναι, πας στο θέατρο, ψυχαγωγείσαι. Πας κινηματόγραφο. Το θέατρο είναι. Ψυχαγωγείσαι. Το θέατρο είναι. Οι εκπομπές αυτές είναι. Τώρα η ενημέρωση μας την κάναν πρόβλημα. Άσε ρε, όχι, ενημέρωση όχι. Όποιο παίρνει, είναι αρρώστια αυτό. Ενημέρωση. Αυτό τώρα, αν ανοίγει δηλαδή τη τηλεόραση, είναι πονάει το κεφάλι σου. Είναι αρρώστια. Αρρωσταίνει. Μελαγχολία. Δεν ακούς κάτι καλό. Κάτι εκπομπές, κάτι Sky, κάτι αυτά παρουσιάζουν τις ειδήσεις λίγο πιο χαρούμενα. Δεν ξέρω αν του έχει παρατηρήσει ο Γιάννης. Εμένα εκεί δεν με πιάνει θλίψη άμα του βλέπω. Τα περνάνε λίγο πιο έτσι με λίγο χιούμορ, λίγο αυτά, λίγο ανάλαφρα, λίγο αυτά κτλ. Δεν βλέπεις εκείνη την παγωμένη, την ξύλινη, την τρέμη, την ασχημογυναίκα εκεί να τρομάζεις να πούμε. Ούτε την ψεύτηκε εκεί τη γιαγιά, την προγιαγιά της BBBO, τη Στάι να πούμε. Σαν τη γιαγιά της BBBO να πούμε. Εντάξει, ωραία γυναίκα, αλλά είσαι 65, τελείωσες. Πας. Τώρα μη συγκρίσεις τη Στάι με την τρέμη. Γιαγιά είναι εκεί μία. Γιαγιά είναι, αλλά είναι όμορφη γιαγιά. Μία είναι όμορφη ωραία γιαγιά, και άλλη είναι άσχημη γιαγιά. Το ίδιο είναι. Εντάξει. Δηλαδή τη γυναίκα, όσο και γιαγιά να είναι, όσο μεγάλη να είναι, ναι. Τώρα έχει κέντρα αισθητικής. Την παίρνει 50 χρονών, ρε παιδί μου, πας την πέτα στο κέντρο ζήτηση. Μετά από 5 ώρες την παίρνει 38 στην εμφάνιση. Ναι, δηλαδή την ομορφαίνει, ρε παιδί. Δεν πιάνεσαι, ρε τσότα. Κατάλαβε. Βέβαια η ηλικία τα χρόνια είναι πάνω της, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πριν φύγουμε να πούμε. Πριν φύγουμε να πούμε. Να πούμε ότι στα Γιαννιτσά θα είμαστε στην. Πάμε, Νίκο, θα κανονίσει. Να πάμε και κανονισμένο. Να πάμε και συνέδεσα στο γιατρό εκεί, τον πρακτικό, να τον πούμε. Θα πάμε, αλλά δεν ξέρω ο γιατρός πώς θα μας δει. Κυριακή λοιπόν 29 Μαΐου στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στον πεζόδρομο των Γιαννιτσών, στο φίλο μας εκεί του Στέφανο το μαγαζί, το Motion, για όσους δεν το γνωρίζουν και για όσους το γνωρίζουν. Θα είμαστε από κοντά εκεί 3-4 ώρες. Μπορεί και 5 να είμαστε από νωρίς. Κυριακή θα είναι το μάτς. Ναι. Λαφριά θα είμαστε. Λαφριά. Αυτό ναι. Και το βράδυ απευθείας στην εκπομπή. Έτσι. Και στην Αριδαία πιθανόν να πάμε σε άλλο μάτς του Πανιωνίου και τελειώνει και το τέλος, πάει. Πάει, λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Συνεχίζει ο Γιάννανος. Συνεχίζει ο Γιάννης. Μένουμε εδώ παρέα του. Λοιπόν. Και την κοπανάμε.